Αγόρι μου, Χρήστο Κιώση έχω, δεν έχω αστεία. Χρήστο Κιώση, καλημέρα αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλους από την ηλιόλουστη, την καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη. Με ένα αεράκι τρυφερό, ανεπαίσθητο που δίνει μια νότα δροσιάς, μια νότα που χτυπάει καμπανάκι εν ώψη καλοκαιριού. Τρελό κυκλοφοριακό στην πόλη, ανατολικά τουλάχιστον, προς το κέντρο. Μιλάμε και σχεδόν τριτοκοσμικό κυκλοφοριακό. Λείπουν μόνο οι άμαξες με τα βόδια. Αν και φοβάμαι ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα δεύτερα υπάρχουν και αυτά. Χρήστος Κιώσης, δεν εννοώ ότι είναι βόδι, είναι ένας από τους κορυφαίους για μένα ραδιοφωνικούς παραγωγούς στην πόλη, από τους κορυφαίους DJs. Ο Χρήστος ο Κιώσης μου θύμισε ότι ο Τάκης ο Σπυριδάκης, που έφυγε από κοντά μας πριν λίγες μέρες, πήγαινε πολλά βράδια όταν βρισκόταν στην πόλη, πήγαινε στο Ethnic, στην Προξένου Κορομιλά και απολάμβανε τις μουσικάρες του Χρήστου του Κιώση, του DJ Κίος. Τόσο μα τόσο απλά, για τέτοιον παραγωγό μιλάμε. Λοιπόν, ανοίξαμε, σας περιμένουμε, γραμμές τηλεφωνικές μετά τις 11, SMS-ικά ανοίξαμε ήδη και έχουμε και δύο διαγωνισμούς, FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 54-526, θα δώσω το διαγωνισμό σε λίγο. Ποιος Άρης, ναι. Ο Αρούλης, ναι. Εσείς δεν είστε ντέρμπι. Ναι. Δεν είστε το ίδιο με τον Ολυμπιακό. Ναι. Μίλα εκεί, αν μπορείς. Σκύψε όταν... στο όφωνο. Σκύψε, γιατί μη Αλλά όταν είναι να πάρω τα φράγκα, 7,99 τον Άρη. Σε τιμά, σε κατατάσσει στα μεγάλα κλαμπ της χώρας. Όχι, δείχνει την πραγματικότητα. Ναι. Ότι όταν πρόκειται για χρήμα, ναι. 7,99, έτσι. Φαίνεται πόσο εμπορικός είναι ο Άρης. Ναι, 7,99, έτσι. Καλά σου λέει, θα το δουν και πολλοί Ολυμπιακοί που καίγονται για το πρωτάθλημα, για τον ΠΑΟΚ θα δουν. Λέω ένα σκεπτικό, εγώ άλλο. Το κάπως μια άλλη οπτική. 7,99, 8 ευρώ. Αλητεία. Το άκουσα, αλητεία. Από το Παοξάκι, ρε. Από το? Ο Άπλας. Ναι. Ο εκατομμυριούχος. Ναι. Ο Σούπερ Ουάου. Ναι. Έχει ανάγκη να βάζει 3 ευρώ παραπάνω με. Ναι. Ωραία. Αυτά τα κάνει ο Καρυπίδης, ρε. Πολύ ωραίο. Ο Καρυπίδης βάζει 5 ευρώ παραπάνω το εισιτήριο. Ωραίο. Ωραίο. Τι ωραίο. Ο Άρης... Ωραία, θα τα πείτε αυτά. Ο Άρης έχει, φάει... ο Άρης έχει δεχθεί μία ακόμη χιλόπιτα λουκής από επώνυμο. Ο Θόδωρος Καρυπίδης τον λατρεύω. Είναι ποζεράς. Είναι μεγάλο ποζέρι. Δηλαδή είναι ο πρόεδρος Bon Jovi της ελληνικής Super League, ξεκάθαρα. Ήθελα να φέρει η Ερνάν Κρέσπο. Εγώ νόμιζα σαν παίκτη στην αρχή. Λέω, καλά, αυτός μεγάλος είναι. Μου λένε βρεβλάκα για προπονητή. Α, εντάξει, γιατί σαν παίκτη μου σταμάτησε το τσιτζέλ, το θυμάμαι εγώ 35 ετών. Εμείς όταν γίνεται πρόταση το γράφουμε. Ναι. Όχι όταν λέει όχι, λέμε δεν ενδιαφερθήκαμε. Εσύ, φτάνει με τα ποζεράδικα ονόματα. Πάρε τον Μίτσο τον Δέλα ή τον Γιάννη τον Ουζουνίδη ξένο να τελειώνει. Ξένο, ξένο, αλλά τι ξένο. Άρεσε τώρα τον Παξέ, άντε. Θα τον ξέρει η μαμά του. Και τον κολοσσό στο μπάσκετ. Ούτε στο μπάσκετ δεν μπορεί. Εντάξει. Ρίχνει στάχτη στα μάτια ο coach Καστρίτη. Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Τρελαίνομαι. Ωραία, ξεκινήσαμε. Ωραία, ξεκινήσαμε. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί είναι δύο. Ενώ έχουμε SMS-ικό ξεπαρθένιασμα από την Αθήνα, με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Είναι από τον Ρωμανίστα, από την Δυτική Αττική. Ο οποίος Ρωμανίστα, Χρήστο, κλείς το χαλάκι μας λιγάκι, τους τσάμπα γουάμπα. Το κομμάτι το άλλο το έχεις έτοιμο. Ωραία, το έχεις ετοιμότητα ο Χρήστος. Μάριε, η χθεσινή εκπομπή ήταν απίστευτα εμετική. Όχι, θέλει να πει ότι όχι απλά εμετική, απίστευτα εμετική, αλλά συνεπώς καλή, λέω εγώ. Επιχειρήματα καφενείου και κακόγουστο χιούμορ για το δίθεν φιλικό, μπας και βγει καμιά γραμμή παραπάνω. Ρε Ρωμανίστα, αγαπάς τον Ατρόμητο. Πήγαινε στον Δημήτρη τον Γούτα και στον Σπύρο τον Ρισβάνη και θες τους κάποια ερωτήματα, παύλα απορίες. Επίσης, να πω ότι σήμερα... Αντί να ασχοληθώ με τον Χρήστο τον Κιώση, ήθελα να μπω με ένα αστείο για τον Χρήστο τον Θεοδωράκη, τον 23χρονο γκολκίπερ του Ατρομήτου. Έτσι ήθελα να μπω, με ένα αστείο, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα το πιάσει. Γελάει καημένος ο Χρήστος, τι να κάνεις, λέει, γελάς μου, του δώσουμε κουράγιο, τον βλάκα. Λοιπόν, έχουμε δύο διαγωνισμούς, αδέρφια. Δίνουμε 3 εισιτήρια για το ΠΑΟ Κάρης. Ελπίζω να έχουμε την ίδια ανταπόκριση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ με την Εψεσινή που έδειξε με τη συμμετοχή του ότι αγαπάει, λατρεύει Μάριο Ασλαμή, ότι λατρεύει Χρήστα Τσαλτίδη και ότι ξέρει ότι εδώ ακούει αλήθειες για τον αγαπημένο του ΠΑΟΚ. Έτσι. Λοιπόν, 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης, ματσάρα, Κυριακή, ώρα 18:30, στάδιο
τούμπας και ο άλλος διαγωνισμός, ο άλλος διαγωνισμός είναι διπλός επειδή είστε και λίγο, δεν σας έχω εμπιστοσύνη. Δεν σας έχω, ενώ σας λατρεύω σαν πελάτες μου, δεν σας έχω εμπιστοσύνη πολύ. Είναι διπλός. Απαντάς σε ένα από τα δύο ερωτήματα. Γιατί έπαιξε αυτές τις μέρες, τις τελευταίες δύο μέρες, έπαιξε πάρα πολύ στην εγχώρια επικαιρότητα το όνομα Ζήνα. Έπαιξε πάρα πολύ το Ζήνα. Δεν το ξέρεις αυτό. Σε λίγο ο Χρήστος Κιώσης θα πατήσει το start στο δεξί πικάπι του Λίμπερου για να κυλήσει η άκρη της βελόνας στα αυλάκια ενός βινιλίου. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι. Θέλουμε να τιμήσουμε τον Ρικ Οκάζεκ. Μου είπε χθες ένας φίλος, δεν είναι Οκάζεκ, λέει είναι Οκάζεκ. Εγώ 35 χρόνια τον ήξερα, έχω γίνει 29,5, είμαι 29,5-30 πόσο είμαι, τον ήξερα Οκάζεκ. Μου λέει ένας φίλος, είναι Οκάζεκ. Οκ, Οκάζεκ. Θεός χωρέστον, έφυγε προψέ τα ξημερώματα ο Ρικ Οκάζεκ στο διαμέρισμά του στην Πολύχνη, στο Μανχάταν, στην Πολύχνη της Νέας Υόρκης κατά κάποιο τρόπο. Τιμούμε τη μνήμη του. Ποιο συγκρότημα είναι αυτό που θα ακούσουμε που διασκευάζει μία από την μία πιο γνωστές επιτυχίες των Cars, του Ρικ Οκάζεκ. Μία από την μία πιο γνωστές επιτυχίες του Ρικ Οκάζεκ. Δηλαδή απαντάς ή γιατί έπαιξε το Ζήνα στην επικαιρότητα, έτσι. Ναι, τόσο είμαι, γλυκιά Άντζελα, τόσο είμαι. Η ηλικία αυτή είναι, ναι. Και δεν ξέρω γιατί το γέλιο, πραγματικά. Γιατί αμφισβητείς την ηλικία μου, ειλικρινά. Με στενοχωρείς, με πληγώνεις. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Γιατί έπαιξε το Ζήνα αυτές τις μέρες στην επικαιρότητα, αν δεν το ξέρεις αυτό, ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες που διασκευάζουν πασίγνωστο κομμάτι των Cars. Έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Πάμε ρε DJ Kio. Λοιπόν, το αφιερώνουμε μιας και γελάει με την ηλικία μου η Άντζελα, το αφιερώνουμε στην Άντζελα. Αχ, Γιώργο Ιταλό, πρώτη απόπειρα για το συγκρότημα και κάνει πατάτα. Απαντάει και με ποζέρικο τρόπο και καλά ότι το ξέρει, αλλά είναι πατάτα. Δεν είναι αυτό το συγκρότημα, Γιώργο Ιταλό. Ειλικρινά με απογοητεύεις. Από σένα, όταν κάνεις πατάτες μουσικές, απογοητεύομαι. Όταν κάνεις ποδοσφαιρικές, είναι αναμενόμενες και δεν απογοητεύομαι. Καλέ μου. Αχ, αγαπημένη φωνή. Κάποτε με τον Παναγιώτη Οπαδόπουλα τις είχαμε στείλει λουλούδια. Όταν είχε γενέθλια η κοπέλα που ακούγεται, πάνε πολλά χρόνια, στην Καλαμάτα ήτανε. Μάθαμε ότι παίζουν στην Καλαμάτα και στείλαμε λουλούδια εκεί, ο Παναγιώτης, ο Παπαδόπουλος και εγώ. Και όταν ανέβηκαν μετά από λίγες μέρες εδώ, είπε χίλια ευχαριστώ, με συγκίνησες και δάκρυσα μόνο για μένα. Ο Παναγιώτης έφαγε πατάτα, καημένος. Χρήστο, έβαλε τα μισά λεφτά και δεν ασχολήθηκε καθόλου μαζί του. Λέει, Μάρια, με συγκίνησες με αυτό που έκανες. Η κοπέλα που τραγουδάει, ναι. Με τον Παναγιώτη καθόλου, δεν ασχολήθηκε καθόλου, σαν μην υπήρχε. Παπαδόπουλα, καλημέρα. Τι λέει το μεροκάμα, το καλά πάει. Το blue cab driver. Έχω μηνύματα από ό,τι βλέπω εδώ από όλη την Ελλάδα, παιδιά. Έχω και από την Δράμα. Πόσο θέλω να πάω στη Δράμα, αυτό όμως το πενθήμερο που είναι, εξαήμερο, πόσο είναι. Το φεστιβάλ μικρού μήκους, ρε. Αλλά είναι πάντα Σεπτέμβριο, πάνω ξεκινάει η σεζόν και είναι. Ήθελα πάρα πολύ να πάω στη Δράμα, στο φεστιβάλ μικρού μήκους. Ο 501, λατρεμένο μου Παοκτσάκη, κάθε μέρα τον αγαπάω και περισσότερο και τον εννοώ αυτό. Καλημέρα. Για τον Θόδωρο Καρυπίδη, είπα ότι είναι ποζέρι, είναι ποζεράς, θέλει να φέρει στον Άρη όνομα βαρύγδουπο, κραυγαλαίο, που να κουβαλάει αστερόσκονη σαν όνομα. Δεν κοιτάει να είναι προπονητής, δουλεμένος, καλός, έμπειρος. Κοιτάει να φέρει ποζέρικο όνομα, όπως τον Ερνάν Κρέσπο, έτσι, ο οποίος έριξε χιλόπιτα στον Άρη. Λέει ο 501, καλημέρα, δεν είναι ποζεράς, για το πόζαρ είναι, ούτε προπονητή δεν έχει. Έχουμε την πρώτη σωστή απάντηση, μπαίνει στην κλήρωση, σχετικά με το όνομα Ζήνα, γιατί έπαιξε στην εγχώρια επικαιρότητα εδώ και 2-2,5 μέρες. Έπαιξε πάρα πολύ και παίζει, συνεχίζει να παίζει και νομίζω ότι θα παίζει και το σουρντίζει ο Ασλαμής ο Μάριος. Μπαίνει στην κλήρωση ο ακροατής, ο Κώστας,
ο Παπαδόπουλος καμία απάντηση για το συγκρότημα που ακούμε και διασκευάζει μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του Ρικ Οκαζέκ, ή Ρικ Οκαζέκ, του leader των Cars, πω ρε φίλε, Κλάς. Το άλλο τι πήγα να πω, Κλάς, Κράς, πω. Των Cars, συνθέτης, στιχουργός και παραγωγός για χρόνια, ανάμεσα σε άλλα γκρουπ των πολυαγαπημένων μου Weezer. Έβαλε πολύ έντονα το χεράκι του, αν θυμάμαι καλά, σε δύο αλμπουμάρες των Weezer, τους οποίους λατρεύω, έχω όλα τα άλμπουμ τους. Δεν ξέρω αν το τελευταίο αν βγάλανε, το τελευταίο δεν το έχω, πάω να το πάρω. Λοιπόν, καλημέρα Παύλο, για τα εισιτήρια, είναι τρία τα εισιτήρια, έτσι. Τρία εισιτήρια πάω Κάρης. Και ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Έτσι, για να απαντήσεις σωστά στο διπλό κουιζάκι, σου δίνουμε δύο ευκαιρίες. Σε κάνουμε μάγκα, σε κάνουμε άνθρωπο τέλος πάντων. Μουσική ανάσα με την κομματάρα και διαβάζω το μήνυμα του Παοκτσί από την Δράμα του 263. Άκου μαμά, πώς γίνονται τα τραγούδια. Λοιπόν, λέει ο 263, το Παοκτσάκι, υπογράφει ως Παοκ Δράμα, μουρμουράνε αυτοί του 7-2 με την Ξάνθη. Τα δεκανίκια του Πειραιά. Βαρύ αυτό. Βαρύ, δεκανίκια του Πειραιά. Συνεχίζει και κλείνει. Την Κυριακή και θα μας πληρώσετε και θα σας κεράσουμε. Το κεράσουμε σε εισαγωγικά. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Φιλιά πάω Δράμα, να είσαι καλά. Συγγνώμη ρε εσύ 263, ειλικρινά συγγνώμη. Δηλαδή το 7-2 με την Ξάνθη για τον Άρη, τι νόημα είχε ας πούμε. Δηλαδή τι στόχο του έδινε, δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν, εντάξει, οκ. Okay. Αχ, δεν είπες ότι μας άφησε χρόνους ο Έντι Μάνεϊ προχθές. 70 και αυτός. Έχεις δίκιο Γιώργο Ιταλό, έχεις δίκιο αγόρι μου. Το έχω σημειωμένο. Και μάλιστα το σχολιάσαμε τηλεφωνικά εκείνη τη μέρα με τον Χρήστο τον Κιώση. Έτσι. Τελικά Χρήστο, ο Έντι Μάνεϊ ήταν Αμερικανός ή Καναδός. Ένα από τα δύο πάντως. Ένα από τα δύο. Ναι, έφυγε σε ηλικία 70 ετών ο Έντι ο Μάνεϊ. Με ούκο λίγες επιτυχίες στα FM και της Θεσσαλονίκης. Θα τον χαρακτήριζα αγαπημένο των θεσσαλονικιώτικων FM. Φίλη Ελένη, γράψε επώνυμο για το ειστήριο του ΠΑΟΚ. Βγήκε. Αμερικάνος ήταν, Αμερικάνος, εντάξει, οκ, okay, γιατί είχαμε μια υποψία, μπας και είναι Καναδός. Ελένη, 180, βάλε και επώνυμο. Αν βγεις δηλαδή, δεν μπορούμε να στείλουμε Ελένη, επίφτως, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα φάμε κυνηγητό. Και δεν μου αρέσει καθόλου, μα καθόλου να με κυνηγάει, ειδικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, γι' αυτό λατρεύω Χρήστο Κιώση. Το έχω σχολιάσει νομίζω παλιότερα σε άλλο ραδιόφωνο, πριν πολλά πολλά χρόνια. Γατίσια παρατήρηση στείνει θέμα ολόκληρο για 5 χρόνια. Δηλαδή μπορεί 5 χρόνια να έρχεσαι κάθε μέρα στο ραδιόφωνο με αυτό το θέμα. Κλασική περίπτωση που δείχνει επιτυχημένο εμπορικά αν μη τι άλλο καλλιτέχνη Αμερικάνο. Γεννήθηκε ο Έντι Μάνεϊ στη Νέα Υόρκη και πού πέθανε? Στο Λος Άντζελες. Πόσες είναι οι αντίθετες περιπτώσεις να γεννηθεί στο Λος Άντζελες και να πεθάνει στη Νέα Υόρκη? Πρέπει να είναι μία στις 20, μία στις 30, κάτι τέτοιο. Να έχει δαγκώσει καμιά λαμαρίνα και να έχει μία... Ξέρεις, ναι ρε φίλε, δε, θα αφήσω εγώ το LA για να πάω στην Ευρώπη. Θα αφήσω το LA για να πάω στην Ευρώπη. Που στο φινάλε στο Μανχάταν έχει μόνιμα διαμέρισμα και ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Καλημέρα Γιώργο. Αχ, σωστό για τη Ζήνα, ναι, είσαι γατόνι, είσαι γατόνι. Και φυσικά λέει τηλεοπτικός χαρακτήρας τιμημένος από τους 35+. Βέβαια, θα συμφωνήσω. Παιδιά, η Ζήνα, καλά σαν σειρά ζήτημα την έχω δει άθροισμα. Να πω 13 λεπτά, να πω 15, άθροισμα σύνολο. Σαν γυναίκα σου άρεσε, Χρήστο, η τύπησα στη σειρά, η Ζήνα? Σου άρεσε? Και εμένα... Πήγα να πάω στην αρχή παγερά, διάφορο στην άλλη, τέλος πάντων. Να πούμε τι γιορτή είναι σήμερα, έτσι, 3η 17 Σεπτέμβρη, σωτηρία του 2019, αφού πρώτα πω, εψέ στην διαδικτυακή μαρμίτα που έγινε ένας μικρός χαμός, ξεκίνησα εκεί, έτσι, θα είμαι Δευτέρα 9.30 με 11.30 και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 10 με 12, κάθε βράδυ, στο marmita.pavlasports.gr, είχε τρελή συμμετοχή εψέ πάλι από όλο τον πλανήτη.
εννοείται κυρίως από την Ελλάδα. Αύριο, Τετάρτη, αύριο θα είμαι από τις 8 παρα 5 για να δούμε και το μάτι του Ολυμπιακού μαζί. Ολυμπιακός Τότεναμ, μεγάλο παιχνίδι αύριο. Αγαπημένη, πολύ αγαπημένη Τότεναμ, έρχεται στο χωριό μας για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Έβαλε ένα ερώτημα ο Ραπτόπουλος. Αν περνούσε ένα απορριμματοφόρο του Δήμου, ρε παιδί μου, και ζητούσε κάποιος, απειλούσε με όπλο τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και έλεγε ότι όλοι είσαι ΠΑΟΚ. Ναι, είμαι. Ωραία. Είμαι, το λέει ο οπαδός του ΠΑΟΚ, όχι εγώ. Το λέει ο οπαδός του ΠΑΟΚ. Διάλεξε, επίλεξε έναν ποδοσφαιριστή σου που αγωνίζεται στην ομάδα αυτή τη στιγμή για να τον ρίξεις στο απορριμματοφόρο και να ησυχάσεις. Ποιος θα ήτανε? Σε απειλούσε, ρε παιδί μου. Ντέτε καλά, πρέπει να βάλεις έναν μέσα στο απορριμματοφόρο. Από αυτούς που παίζουν αυτή τη στιγμή. Ρωτάω τον Χρήστο Κιώση. Ποιος βγήκε πρώτος με 30%. Αν το βρει. Από αυτούς του ΠΑΟΚ που παίζουν τώρα. Θες να βάλεις Eddie Money? Το, ναι. Βάλε την κομματάρα. Την κομματάρα. Ωραία, θα βάλει ο Χρήστος Εντιμάνε για ένα κομμάτι όχι τόσο hit, όχι τόσο γνωστό. Τον αφήνω, τον αφήνω. Εγώ πεθαίνω με το. Πες τώρα που το λέω από το κομμάτι, Χρήστο. Που μου αρέσει πάρα πολύ. Take me home tonight. Απίστευτο ριφ. Ο ορισμός του pop rock. Ο Χρήστος Κιώσης, δεν σχολιάζω. Ο άνθρωπος που ακόμη κι αν του πεις πάρε $1,000,000 και κάνε λάθος σε κάτι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Θα κάνει το σωστό. Τον εσύ τι λέει, ο εσύ τι βγήκε. Με 30% εύκολος στόχος, ξένος, αφρικανός, σου λέει βάλ τον εσίτη μέσα στο απορριμματοφόρο. Εσίτη με 30% δεύτερος. Δημήτρης Πέλκας, ο Γιαννητσιώτης Άσος, με 26%. Ελκαντουρί με 17%, τον περίμενα αυτόν δεύτερο. Τον περίμενα δεύτερο. Πασχαλάκης με 15%, μεγάλο χτύπημα στον Αλέξανδρο. Τον παράτησε η κοπελιά μία εβδομάδα πριν το γάμο. Μιλάμε αυτό που έπαθε, Αλέξανδρε, είμαι μαζί σου, αλλά μη μασάς. Πονάει πάρα πολύ αυτό, δηλαδή δεν θα ήθελα ποτέ να μου συμβεί αυτό. Να με παρατήσει η κοπέλα μου μία εβδομάδα πριν το γάμο. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά ξέρω και άλλα πολύ πιο ικτρά, ζευγάρι που χώρισε 3 μέρες πριν το γάμο. 2-3 συγγενείς είχαν ήδη φτάσει από το εξωτερικό. Μιλάμε για κατάσταση φρικαλέα, έτσι. Και τελευταίος, τον περίμενα να πω την αλήθεια, τρίτο, ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά. Μιλάμε για βραζιλιάνικη απάτη, έτσι. Ο Ζαμπά, πέμπτος. Εσίτη, Πέλκας, Ελκαντουρί, Πασχαλάκης, Ζαμπά. Αν θέλει, τα σχολιάζει αυτά ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Για λίγο ακούμε το κομμάτι αυτό. Θα μπούμε με το κομμάτι αυτό του Eddie Money, έτσι, που επέλεξε. Ωραίο κομμάτι. Δεν το ξέρω καν, οφείλω να ομολογήσω. Πώς και αν το πώς πάει. Δεν το. Θα το έχω ακούσει, αλλά δεν το. Τίτλος, Χριστό. So good to be in love again. Αλέξανδρε Πασχαλάκη, εύχομαι ο τίτλος του κομματιού για σένα να πραγματοποιηθεί όσο νούπο. Και όσο και νούπο. Δηλαδή να είσαι in love σε λίγο. Μέχρι να είσαι όμως in love, απόλαυσε την ζωή με τα πιπινάκια που σε περιτριγυρίζουν. Δηλαδή, ρε Αλέξανδρε, τι είπε, ναι, όντως. Παλίκαρος, 1,95, ποζέρι, πλάκα μου κάνεις τώρα. Τατουάζ, κοτσιδάκια, μαλλιά, αυτά. Έχω μάθει και το κομμωτήριο στο οποίο τα κάνει. Βέβαια, και δουλεύει και φίλοι εκεί. Σύζυγος φίλου. Απίστευτα πράγματα, αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται, μόνο εδώ στο Λίμπερο, μόνο στην εκπομπή Δόικα. Μόνο στην εκπομπή Δόικα. 3 εισιτήρια, πάω Κάρης και ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express, αρκεί να απαντήσει σωστά σε μία από τις 2 ερωτήσεις. Το κομμάτι που ακούσαμε με τίτλο «Σύννεφα με παντελόνια». Ποιο γκρουπ το διασκευάζει, πασίγνωστη επιτυχία των Cars. Έτσι, την ξέρετε όλοι. Ή διαφορετικά, γιατί έπαιξε τις τελευταίες 2,5 μέρες το όνομα Ζήνα στην εγχώρια επικαιρότητα. Παντού σε site, σε κουτσομπολίστικα περιοδικά, σε εφημερίδες, πρωτοσέλιδο στη Star, πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο. Για ποιο λόγο έπαιξε το Ζήνα, 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 break και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Αυτός πρέπει να βάζει spray. Πριν μπει εδώ πέρα, μισό δεύτερο, δεν υπάρχει περίπτωση ο Τσαλτίδης. Δεν υπάρχει. Ασλαμάς, τα λες συνέχεια. Στο σπίτι μου βάζω.
Άντε τώρα. Μα όταν πήγες προηγούμενος δεν μιλούσε, δεν μύριζε. Πώς δεν μύριζε, πώς δεν μύριζε. Έχω μυριστικό μαζί μου. Τέλος πάντων. Παιδιά, γίνεται πραγματικά ρημαδιό με τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ. Έχουμε μία συμμετοχή μέχρι τώρα. Δύο, συγγνώμη. Εδώ είμαστε εδώ, ικανομένοι, δυνατοί, ισχυροί. Και θα αγοράσουν τέτοιο, ρε. ΠΑΟΚ TV όλοι. Ναι, θα διαβάσω πάλι θα το μήνυμα τώρα που ήρθε ο Χρύσανθος, γιατί είναι άδικο. Το διάβασα για να μην χάνουμε χρόνο. Ναι, αλλά δημιούργησα τις εντυπώσεις πριν και τώρα το ξαναδιαβάσω. Τι σχέση έχει, ρε, θα το σχολιάσεις τώρα εσύ. Τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης. Κυριακή, στάδιο Τούμπας, ώρα 6:30. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλού ή ώρα, ό,τι θες εσύ, ή οράσεως. Opticon Express νέας εσοδείας, απαντάς σε μία από τις δύο ερωτήσεις. Γιατί έπαιξε το όνομα Ζήνα τις τελευταίες 2,5 μέρες στην εγχώρια επικαιρότητα, πάρα πολύ, παντού. Ή, αν δεν το ξέρεις, το υπέροχο αυτό κομμάτι που ακούμε, ποιοι το λένε, κομμάτι super hit των Cars του Ρίκο Κάζεκ που έφυγε από τη ζωή, έψε τα ξημερώματα. Πάρτε λίγο μία νότα, FM και ένα όνομα τεπώνυμο, δίπλα ΠΑΟΚ. Ή η απάντηση για το κομμάτι ή για το Ζήνα, αποστολή στο 54526. Λοιπόν, αυτά. Διάβασα τον γκάλωπ αυτό για τον παίκτη του ΠΑΟΚ που θα ήθελε ο ΠΑΟΚτσής να τον ρίξει σε απορριμματοφόρο και να ησυχάσει. Ποιος θα έλεγα. Εσύ τη 30% ψήφισαν εψέ το βράδυ. Στο αυτή. Η κοπέλη αυτή έκανε τη δουλειά για τα τουάζ. Γιατί έγινε την πρώτη. Μάρε, κάνεις εκπομπή. Ναι. Εσύ τη 30%, Πέλκας 26%, Ελκαντουρί 17%, Πασχαλάκη 15%, Ζαμπά 12% ψήφισαν οπαδοί του ΠΑΟΚ ψε το βράδυ στην διαδικτυακή μαρμίτα. Και έθεσε ένα άλλο ερώτημα ο Κωστής να ψηφίσει ο κόσμος, αν η οπαδή του Άρη είναι γαϊδούρια, αυτό το χαρακτήρισε έτσι, όχι εγώ προς Θεού, επειδή ενώ πάει να καταθέσει ο θρυλικός οπαδός του Παναθηναϊκού, ο Ντόκεν, να εναποθέσει λουλούδια για να αποτίσει φόρο τιμής στην μνήμη του θρυλικού Κουκ, τα εναποθέτει, κυριαρχεί η σιωπή, ένα δευτερόλεπτο μετά ακούγονται εμετικά συνθήματα εναντίον του Παναθηναϊκού. Λέει ψέματα. Και είσαι ψεύτης και εσύ και αυτός. Το 73%. Και είστε και συγχαμένοι και οι δύο, γιατί προσπαθείτε με ψέματα να στήσετε εκπομπές. Και δεν σέβεστε ούτε τον νεκρό. Δεν ακούστηκε. Τίποτα. Βγήκανε ο Ψηλός και ο Ντόκεν, ναι, έξω από το γήπεδο, διέννησαν όλο το γήπεδο, ναι, ανεβήκανε πάνω, αποθεώθηκαν από όλο το γήπεδο, χαιρέτησαν αυτοί, τους χειροκρότησε όλο το γήπεδο και μετά από 10 λεπτά υπήρξε σύνδημα κατά του Παναθηναϊκού. Μετά από 10 λεπτά, 10. Βάλτε τώρα. Από πού να το βάλω. Φεύγω εγώ. Από πού να το βάλω. Φεύγω από το ραδιόφωνο αυτό για πάντα. Ειλικρινά. Ωραία, ευχαριστούμε. Επιτέλους. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, να πω κι άλλα. Συγχαμένε, βρωμερέ. Στείλανε σχόλια πώς Σεριανή. Δεν υπάρχει. Ο άλλος έστειλε και λέει. Είστε ψεύτες, ο Ψηλός. Μάλιστα με γροθιά, διήνει σε όλο το γήπεδο. Ο Ντόκεν μπήκε μέχρι τη μέση του γήπεδου. Κάποιος τον φωνάζει, γυρίζει, πάει ανάμεσα στην 3 και την 1. Και αγκαλιάζει δεμένα σουπερά. Ανάμεσα την στην 3 και την 1. Στην 3 και συγγνώμη, στην 3 και στη 2. Ναι. Και αγκαλιάζει δεμένα σουπερά. Ωραίο. Που προφανώς τον ήξερε παλιό old school. Μα δεν είπα όλοι. Μπράβο. Οι παλιοί, μπράβο. Το σύνδημα ακούστηκε αφού ανεβήκανε πάνω με τον Σαραβάκο και τον Ταμπίζε, κάτι άλλο του Παναθηναϊκού. Αφού αγκαλιάστηκαν με τρεις του Παναθηναϊκού που ήταν κάτω. Εκεί που γίνονται η προθέρμανση. Και μετά από. Δεν είναι 10, μπορεί να είναι 7 λεπτά μετά. Υπήρξε και σύνδημα κάτω του Παναθηναϊκού. Ναι, τι θέλει να γίνει. Άρης Παναθηναϊκός. Χρήσατε. Όχι, δεν θα έλεγα τίποτα. Ο ένα δευτερόλεπτο. Πολύ ένα λεπτό λέει. Δεν υπάρχει, είναι ψεύτες. Ωραία, έγινε, εντάξει. Okay. Είστε γελοί. Προσβολή είναι αυτό. Τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Okay. Okay. Γελοί, ότι είστε γελοί είναι ένα πραγματικό γεγονός. Δεν είναι προσβολή. Ναι. Ωραία, εντάξει. Ωραία, οκ. Okay. Συχαμένοι. Συχαμένοι κάθε φορά να δημιουργήσετε για το θέμα του Άρη, για τον κόσμο του Άρη. Και το 73% είπε ότι ναι, είναι απαράδεκτο αυτό. Ο Ράπη Πεγαϊδού. Άρα κάνατε ένα γκάλωπ βασισμένο σε ένα ψέμα και το διαφημίζει και στο Λίμπερο. Παρεπιπτόντως, κάπου 500 άρκο θα μας δίνει η μαρμίτα ώρα για τη διαφήμιση που κάνει στην εκπομπή του. Η εκπομπή μας γίνεται διαφήμιση. Ποια εκπομπή μας. Η εκπομπή μας γίνεται διαφήμιση. Εδώ μας ακούει ένα εκατομμύριο κόσμος. Στείλαν Αθηναίοι. Γιατί να το κάνω τον Αθηναίο, ρε φίλε. Δεν είναι το κοινό μου ο Αθήνας. Πώς, για μάτω Ριανούς είναι η Αθήνα. Λοιπόν. Αυτό τη σχέση. Μπράβο, ρε Άγγελε, μπαίνει κι εσύ για το Ζήνα. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Γιώργο Σταλό μας ενημέρωσε. Χρήστο το κομμάτι, παίζει από κάτω, άστο να παίζει το κομμάτι. Ότι η Ζήνα, δεν το ήξερα εγώ αυτό, είναι η αδερφή του τραγουδιστή των Wasp. Δηλαδή, η Lucy Lawless είναι η αδερφή του Blackie Lawless. Όντως, μοιάζουν τώρα που τους φέρνω, να πω κάτι ξεκάθαρα.
Αν ήταν να περάσω μία βραδιά με τη Ζήνα ή με τον αδερφό της, θα προτιμούσα με τον αδερφό της. Τον Blacky Lawless. Το λέω ξεκάθαρα. Αυτό κάνετε. Αυτό που κάνει το Open τώρα. Τι κάνει. Για ένα σοου άλλου καναλιού, ναι, το ξεσκίζει. Ναι. Δεν ήταν αξιοκρατικός ο τέτοιος, δεν ήταν αυτό. Καλά, φυσικά. Ασχολούμαστε με αυτό ακριβώς κάνετε. Η τροφή μας είναι. Όχι, με τον Άρη αυτό κάνετε. Λοιπόν, για πες μας εσύ, θα ασχοληθείς μήπως, ναι, με το ποιος θα κάνει την παραγωγή την Κυριακή. Ποιος θα δίνει εικόνα στο διαιτητή VAR. Από το PAOK TV. Θεματάρα. Τι θεματάρα. Περίμενε λίγο. Ποιος θα το δίνει. Παραγωγή του PAOK είναι. Δυο μηνύματα για σένα. Α, μας πείτε. Όταν είπα. Ή όλος αυτός ο fake θόρυβος για την Nova γίνεται για αυτόν τον λόγο. Για να δείχνουν εμένα. Σε παραδέχομαι. Τι σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Να ξυπνήσουν λίγο στον Άρη. Περίμενε. Ναι. Για να ξυπνήσουμε λίγο στην ΠΑΕ Άρης. Α, τώρα κάτι. Για να ξυπνήσουμε λίγο. Ανατριχιαστική στιγμή. Ειλικρινά. Πολλές φορές έχει γίνει ασλαμά. Ναι. Εσείς δεν ακούτε. Εσείς δεν ακούτε και ακούτε μόνο τις μπιπ. Ναι. Ωραία. Δύο παοξίδες σχολίασαν όταν είπα ότι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης είναι ποζέρι, είναι ποζεράς. Ο ένας από τους δύο το σχολίασε. Ο άλλος χαρακτήρισε τα λεγόμενα, ενώ ήταν όρθιος, ο Χρύσανθος. Και τα είπε έτσι πεταχτά και έφυγε. Βγήκε από το στούντιο. Ο 501, καλημέρα. Δεν είναι ποζεράς, για το πόζαρ είναι. Ούτε προπονητή δεν έχει. Για το πόζαρ. Τουλάχιστον τον Καρυπίδη ο προπονητής. Ναι. Συνομία. Ο Χρήστος λέει ότι είναι συνεπωνυμία. Τουλάχιστον ο Καρυπίδης είχε προπονητή την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Δεν τον παράτησε το προπονητής του. Ενώ μάλιστα είναι και ο Φραγκάτος ο υπερ. Που βάζει 3 ευρώ παραπάνω στα παιχνίδια. Μπας και οικονομήσει κανένα ταλιράκι. Ο Άπλας. Αλλά δεν έχει ΣΥΡΙΖΑ. 501, νομίζω. Έχει λεφτά. Έρτα αλφαϊψιλών. Νομίζω ότι το σχόλιο του Τσάλτ ήταν ηχηρό, Χαστούκι, στην αριστερή και σου τώρα παρία. Μπορείς να πεις πολλά σε σχέση με τον Καρυπίδη, το ένα, το άλλο. Ναι. Αλλά σε σχέση με το στυλ, ρε φίλε, με τον δικό σου, αν τους βάλεις δίπλα, εντάξει, εσύ πες ότι ο δικός σου με το σκαρπίνι και τη φόρμα είναι ωραιότερος. Πες για τα λεφτά του, για τον Πούτιν, για τον επιχειρηματία και όλα αυτά, αλλά βάλ τους δίπλα-δίπλα. Δηλαδή, εντάξει, βάλ τους λίγο δίπλα-δίπλα, στο στυλ. Ρε, τι βλάχη, όχι σαν το Ματζιούκι, τι? Η άλλη βλάχη. Το χοντρέ. Ξέρεις γιατί το λέω. Το χοντρένεις. Ξέρεις γιατί το λέω. Μας ακούνε και βλάχοι πολύ. Μας, ναι, όχι του Ματζιούκι λέω, η βλάχη. Η άλλη. Η άλλη η βλάχη. Το μισό μέτσο που μας ακούει. Που κρίνεται το outfit του Καρυπίδη ενώ έχεις τον πρώτο με το σκαρπίνι και τη φόρμα. Φίλε, που μπήκε με τον Γκάνι μέσα και το είδαμε γιατί έβγαλε το μπουφανάκι που φορούσε. Χρήστο, sorry, εγώ θέλω μουσική εκπομπή, συγγνώμη. Θα σχολιάσετε το outfit, βρε. Ότι είναι για το πόζαρ, είναι για το πόζαρ είναι. Ναι. Ωραία. Και ο 263, παοξής από τη Δράμα, υπογράφει ΠΑΟΚ Δράμα, ναι, λέει. Που είναι του Ιβάν το ξενοδοχείο στο πόζαρ. Ναι. Μουρμουράνε αυτοί, επειδή είπες διάφορα έριξες καρφιά, μουρμουράνε αυτοί του 7-2 με την Ξάνθη. Τα δεκανίκια του Πειραιά. Την Κυριακή και θα μας πληρώσετε και θα σας κεράσουμε. Το κεράσουμε 7-2 με την Ξάνθη. Είπα το 7-2 τι νόημα έχει, γιατί νόημα. 7-2 με την Ξάνθη. Περίμενε, ποιος είναι ο κύριος. ΠΑΟΚ Δράμα, υπογράφει 263. ΠΑΟΚ Δράμα. Άκου να σου πω λίγο, ΠΑΟΚ Δράμα. Μετά τα 7 που έριξα στην Ξάνθη, συνάδελφε, πήγες και πήρες τον τερματοφύλακα που τα έφαγε. Συνάδελφε. Τα 7. Τα 7 τα έριξα στον τερματοφύλακα σου. Πήγες λοιπόν, υπονοείς κάτι για το 7-2. Και ενώ υπονοείς κάτι για το 7-2 εσύ φίλε, πας και παίρνεις αυτόν που έφαγε τα 7. Ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, φίλε, από την Δράμα. Και το Σάββατο πήγε και την ομάδα της καρδιάς του, την Ξάνθη, έτσι. Και επίσης στην Ξάνθη έδωσες 800 χιλιάρικα, αν και δεν ξέρω να τα έδωσες. Έδωσες 800 χιλιάρικα και πήρες έναν παίκτη που στα 19 του σταματάει το ποδόσφαιρο. Και εσύ αφήνεις υπονοούμενο για ένα παιχνίδι τελευταίας αγωνιστικής, πλήττοντας καταρχήν την αξιοπρέπεια, το ήθος και την ηθική του τερματοφύλακα σου. Γιατί λέτε και γράφετε, αλλά δεν ξέρετε ότι αυτές οι μπούρδες
πάντα γυρίζουν μπούμεραγκ. Όταν λες μπούρδα, είναι από την ίδια, ξεκινάει, είναι η ίδια οικογένεια. Η γνωστή οικογένεια της μπούρδας. Μπούρδα, μπούμεραγκ. Η ίδια οικογένεια είναι. Γυρίζει το μπούμεραγκ και το τρως στο κεφάλι. Αυτόν πήγες και πήρες τερματοφύλακα. Και από αυτή την ομάδα που λες έδωσε 800 χιλιάρικα για έναν παίκτη ο οποίος σταματάει το ποδόσφαιρο. Γιατί τον έβαζε, λέει ο Φερέιρα. Τι με το παιδί αυτό, τι μπορεί να γίνει, ρε εσύ. Πραγματικά έχω διάβασα κατεβατά, διάβασα αυτά, ψυχολόγους τέτοια. Δεν ναι, ψυχολόγους. Ναι, ψυχολόγους. Τι μπορεί να συνέβη, ναι. Ναι, ναι, τι μπορεί να συνέβη. Τι μπορεί να συνέβη, τι ρε, μπορεί να συνέβη άραγε. Ναι. Εν τω μεταξύ, από όλες τις ομάδες ερωτήθηκαν για το θέμα με την κεντρική διαχείριση, την Νόβα κτλ. Ποιοι είχαν κοινές απόψεις. Τρεις ομάδες. Τρεις. Για τον ο ΠΑΟΚ, η Ξάνθη και ο Πανετολικός. Αυτές οι τρεις ομάδες έλεγαν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Για το Μελιοπλό. Για ποιο, είπα κεντρική διαχείριση. Α, για την κεντρική διαχείριση. Βρε παππού. Ναι, sorry παλικάρι μου, γιατί λίγο σε από, ναι, ναι. Με αψιντώνησες. Ναι. Για τους φίλους Ηρακλειδής και για όλους δηλαδή, να σχολιάσουμε το εξής. Για ποιο λόγο προψέ έπεσε, είχαμε στη Μηχανιώνα φιλικό, έτσι. Ναι. Ποσειδώνας Μηχανιώνας, Ηρακλής Άρης Παλαιοχωρίου, ΠΑΕ Αεποντίον. Ναι, 1-1. Έξι ομάδες παίξαν μαζί. Τουρνουά ήταν. Το γκολ του Ποσειδώνα το πέτυχε στο 75ο λεπτό ο Ξανθόπουλος. Καμία συγκίνηση με τον Μπάμπη, τον Πεκταρά. Ο Ηρακλής ισοφάρισε στο 90. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι που ασχολούνται δεν δώσανε ούτε τον σκόρερ ούτε τη σύνθεση του Ηρακλέους. Γιατί δεν το έβαλε. 1-0 έληξε το μάτς. 1-1 έληξε. Ποια σύνδεση Ηρακλέως, να ρωτήσω κάτι. Ούτε σύνθεση δώσανε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ούτε το σκόρερ. Για ποιο λόγο. Λες ο Ηρακλής. Ναι. Επικυρώθηκε η συμφωνία σου με τον Άρη Παλαιοχωρίου. Όχι. Τότε πώς είναι η Ηρακλής. Ένα αυτό σου λέω αυτό που είναι. Τι αυτό που είναι. Γιατί δεν δώσανε ρε παιδί μου ούτε σύνδεση το μάτι. Ρε φίλε, ναι. Επικυρώθηκε η συμφωνία. Όχι. Είχες μια γενική συνέλευση του Εραστέχνη Ηρακλή. Όχι. Σωστά. Ναι. Έγινε αυτή η συνέλευση. Ναι. Βγήκε απόφαση ότι παίρνει το αφημί του Άρη Παλαιοχωρίου. Δεν βγήκε, όχι. Δεν βγήκε. Πώς έπαιξες. Έπαιξε έτσι. Τι σήμα είχε μπροστά. Σαν παρέα του Ηρακλή. Πίσω. Εταιρεία Τζίβοβα. Πίσω δεν είδα. Μάλιστα. Τι πιανού Ηρακλή είχε. Ηρακλή, κανονικά. Πιανού. Από τη είδα στη φωτογραφία. Από τη... Πιανού. Του ποδοσφαιρικού ή του γυμναστικού συλλόγου. Ο Εμίθιος ένας είναι, ρε φίλε. Του ποδοσφαιρικού ή του γυμναστικού συλλόγου. Δεν το γνωρίζω αυτό, ρε φίλε. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Λοιπόν, επειδή είσαι αδιάβαστος, ναι. Πάνε διάβασε ναι. Και έλα μετά τις 11 με τον κηδεμόνα σου ναι. Και να μας πει ποιανού είχε. Τι σχέση έχει, ρε, ένας Εμίθιος. Τεράστια διαφορά έχει. Όχι. Είναι άλλος του ποδοσφαιρικού. Άλλο του γυμναστικού. Τι, το έχει τώρα πάνω σηκωμένο, ένα και άλλο κατεβασμένο, πώς το έχει. Ο ένας τα κουμπάει και ο άλλος το κρατάει. Λοιπόν, και επειδή είναι Τρίτη και ασχολούμαστε πάντα με τον απόϊχο. Με τον απόϊχο. Τον from sound που λένε from οι Άγγλοι. Τη αγωνιστική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου. Φυσικά η θεματάρα, την οποία τη σουρντίζω από το βράδυ τη Κυριακή, εννοείται. Στο Άρης Παναθηναϊκός. 5 λεπτά αφού είχαν ανέβει ήδη στην κερκίδα, υπήρξε σύνθημα. Λέει φίλο που το φώναζε. Αφού ανέβηκαν όμως ήδη στην κερκίδα, όχι ένα δευτερόλεπτο, ψεύτη. Άμα σου φέρω πόσα άτομα αριανοί που είπαν. Δεν με νοιάζει, ήμουν εκεί. Εκεί ήμουνα. Πόσοι αριανοί και πόσοι. Είναι δυνατόν να φωνάξαν το υβριστικό του Παναθηναϊκού 5 λεπτά μετά. Εσύ ναι, βρε Βλάξ, γιατί τίμησαν αυτούς που ήταν εκεί. Εσύ θέλεις να δημιουργήσεις αρνητικό κλίμα για τον κόσμο του Άρη. Αυτό θες να δημιουργήσεις. Ενώ ο κόσμος του Άρη τιμά όποιους έρχονται. Δεν πάει να καταθέσει ο αριανός στεφάνι στη μνήμη των παιδιών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη και από πάνω φτύνουν και βρίζουν. Να ρωτήσω το προφανές. Αλλά γι' αυτό τα κάνετε. Για να ισοσκελίζετε καταστάσεις, χαρακτήρες και πράξεις. Αλλά στη μία περίπτωση είναι αληθινές και στην άλλη ψεύτικες. Να ρωτήσω το προφανές. Κολλητέ των Παοξίδων. Και εσύ και ο Ραπτόπουλος. Κολλητή, κλίμα κατά του Άρη δημιουργείται αυτή τη εβδομάδα. Και εσύ και αυτός. Μπορείς να βάλεις κάτι πιο δυνατό όταν φωνάζω. Ωραία, βάλε λίγο ρε εσύ και Eddie Money το άλλο που ήθελες. Η Eddie Money και Eddie Honey. Λοιπόν, ερώτηση. Να ρωτήσω το προφανές. Ένας όλοι. Να ρωτήσω το προφανές. Άιντε σιγά σιγά. Ανησυχεί κάποια φίλη ποια είναι η Ζήνα και ποιος ο αδερφός της, λέει. Μην τρελαθώ. Ο Ηρακλής. Η γνωστή Ζήνα, ρε εσύ, η ηρωίδα. Δεν έχει Γιώργο Ιταλό, δεν είναι αδερφή του Μπλάκι Λόγκ. Η ηρωίδα η Ζήνα. Η Ζήνα, ρε εσύ, κατάλαβες. Η ηρωίδα η Ζήνα. Κατάλαβες τι εννοώ, τηλεοπτική ηρωίδα, ρε εσύ, τη σειρά. Άμα είναι η ηρωίδα η Ζήνα, η γυναίκα μου. Να ρωτήσω το προφανές, το οποίο ρωτάει τώρα
Εκατο, από το κρατήριο, 1 εκατομμύριο κόσμο στο λιγότερο. 1 εκατομμύριο. Αν έμπαινε ο παδί του ΠΑΟΚ. Πού? Το ίδιο θα κάνατε. Ναι. Ναι, εμείς ναι. Εμείς ναι, αυτοί όχι. Εμείς ναι. Γιατί εμείς πήγαμε στα Τέμπη, ναι, και τιμήσαμε τα παιδιά. Ο Κόλκας λέει κάνατε ποζεριά. Καλά. Με φωτογραφίες και με αυτά για να φανεί και καλά ότι εσείς είστε κάτι. Εμείς είμαστε. Το λέει ο Σταύρος ο Κόλκας. Εμείς είμαστε πάρα πολλά και γι' αυτό μας βάλανε 7,99. Όσο βάλαν και τον Ολυμπιακό. Και δεν μας βάλαν 4,99 που βάλαν τη Λαμία. Δηλαδή, ενώ τόσο καιρό και ο Κόλκας και όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι είμαστε σαν τη Λαμία και τον Πανιόνιο. Έτσι δεν λένε. Γιατί τότε βάλαν τον Άρη 7,99. Άρα. Και δεν βάλαν τον Άρη σαν τον Πανιόνιο και τη Λάρισα. Άρα, αυτοί δεν λέγανε ότι η Λάρισα έχει πρωταθλήματα, πρωτάθλημα, ενώ εγώ έχω προπολεμικό. Ναι. Γιατί βάλαν τη Λάρισα 4,99 και τον Άρη 7,99. Άρα χτυπάς 8 τον... ευρώ για ένα μάτς. Ναι. 8 ευρώ για ένα μάτς. Άρα χτυπάς τον ΠΑΟΚ δράμα που σε χαρακτηρίζει δεκανίκη του Πειραιά. Δεν είναι δυνατόν τον Πειραιά 7,99 και το δεκανίκη του. Άκουγα πριν τον Τσατσαρό που έλεγε για κάτι πανό και τα λοιπά και να τα κρατήσουν και να κάνουν και ένα μουσείο και να βάλουν το πανό, το τάδε που ήταν εκεί πέρα να το βάλουμε στο μουσείο και τα λοιπά. Το άλλο το πανό που σήκωσαν στο Βόλο. Το πανό που σήκωσαν στο Βόλο θα είναι στο μουσείο να θυμόμαστε την ιστορία. Πρέπει να πει. Η ιστορία έχει και ένα μνημέσιο. Σε λατρεύω. Σε λατρεύω, είσαι που λένε. Απ' τη μέρα που ξύρει το κεφάλι, αλλά καραπαπάς, είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. ΠΑΟΚ δράμα, ένα ακόμη χειρό χαστούκι. Δεν είναι δυνατόν. 7,99 ο Πειραιάς και 7,99 και το δεκανίκι του Πειραιά. Άρα δεν είναι δεκανίκι του Πειραιά ο Άρης. Τόσο μα τόσο απλά. Κατά τα άλλα, το θα μας πληρώσει, θα μας κεράσετε, δεν το απαντάς έτσι. Το yeah. Θα το δούμε αυτό. Το θα σας κεράσουμε εισαγωγικά, εννοεί θα σας. Εντάξει, μάτς είναι. Μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, μπορεί να κερδίσει ο Άρης, θα δούμε. Βέβαια, όλα συμβαίνουν. Αρκεί το ΒΑΡ να δίνει την κανονική εικόνα από το ΠΑΟΚ TV να παίρνει, να μην δίνει τα μισά τα πλάνα. Ναι. Να τα λοιπόν, δίνετε όλα. Όταν είναι offside το Βαρέλα, να το δίνετε. Ένα από τα πιο στιγμάτα. Γιατί βέβαια, ακούγαμε και το εκπληκτικό. Ο Βαρέλα είναι offside, αλλά βγαίνουν όλοι οι συνάδελφοι, οι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ και άντε αυτοί που κάνουν ραδιοφωνική μετάδοση. Το βλέπει και ο άλλος στο monitor κτλ. Και λέει ακυρώθηκε το κανονικό γκολ του ΠΑΟΚ. Και να ρωτήσω κάτι ακόμα. Βγαίνει ο Φερέιρα, που τον έχετε κάνει σαν τα μούτρα σας, και λέει βάλαμε 4 γκολ. Και μέτρησαν τα. Και βάλανε 2. Δεν το είπα αυτό, αλήθεια. Περίμενε. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι. Δεν το ήξερα. Βάλαμε 4 γκολ, ναι, και βάλανε 2. Ναι. Έτσι. Ναι. Συγγνώμη. Μεγάλε. Αμπέλ. Αμπέλ. Αν ακούει ο Αμπέλ. Μήπως μπερδεύεσαι. Ο Ατρόμητος δεν έβαλε γκολ στο 3ο λεπτό. Ναι. Και ακυρώθηκε. Το οποίο βασικά δεν το είδαμε. Οποίο ήταν επιθετικό φάουλ. Πόσο επιθετικό φάουλ περισσότερο κανένα είναι από τον το Πανιόνιο την προηγούμενη εβδομάδα. Μπράβο. Χρήστο, το είδες αυτό. Αλλά μόνο προπαγάνδα. Και γύρω είναι όλοι παοξίδες και σμούχτη, τίποτα. Η σιωπή κανονικά, ναι, ναι, είναι φάουλ. Ναι, είναι έτσι ήρεμα, ξέρεις. Με τον Πανιόνιο όμως, ποιο φάουλ είναι, τα βλέπεις. Τίποτα, δεν τίποτα, υπάρχει, τίποτα. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Αμπέλ είδε μόνο το δικό του γκολ που ακυρώθηκε. Το άλλο που ακυρώθηκε δεν ήταν. Ποιο είναι σαν αυτό που λέει ο άλλο. Ακούω Τσαρό, κάθε μέρα κάνω αυτή την. Γιατί το κάνεις αυτό. Για να ξέρω τι θα λέω μετά. Λοιπόν, ο Βίζδα Μπλούχο. Ναι. Μόνοι τους. Βίζδα... Μόνοι τους. Το πήγαν αυτό που του χάσανε από την ΑΕΚ. Από μόνοι τους. Με μπερδεύουν και από μένα. Από μόνοι τους. Καλά το λέει. Δεν δίνει νόβα τα λεφτά στο Βίζδα Μπλούχο. Ναι. Από μόνοι τους. Τώρα ερώτηση. Για σένα είναι. Μήνυμα για σένα από πάνω. Θα γράφει ο Μπούζας του 2054. Τότε που μας κλέψανε το πρωτάθλημα. Πώς λένε τώρα. Περίμενε. Τώρα πώς λένε τώρα. Κάτσε, τα πρωταθλήματα που μας κλέψανε. Περίμενε, δεν το είπα. Νομίζω έλειπε. Ο ίδιο ο Μπούζα θα τα γράψει. Περίμενε. Νομίζω έλειπε τότε σε άδεια. Που είχε τότε 2-2,5 μήνε άδεια. Λοιπόν. Παραπάνω θα πάρω. Ναι, γράφει ναι. Η εφημερίδα τη πόλη Δημήτρη Μπούζα. Δάσκαλε, καλημέρα. Με σεβασμό στον κύριο Δημήτρη τον Μπούζα. Ποιο το έγραψε. Δημήτρη Μπούζα, διαβάστε σήμερα τα 5 κλεμμένα πρωταθλήματα. 5. Δίνω κι εγώ ένα 30, λέω ότι την αγοράσω. Ναι. Για το δάσκαλό μου ναι. Να δω τα 5 κλεμμένα του πάω. Ναι. Και γράφει κατά βατό ο Δημήτρης ο Μπούζας διάφορα γενικά. Αυτά που ερχόταν με αυτά το ένα το άλλο κτλ. Ο τίτλος είναι τα 5 κλεμμένα. Κατεβατώ. Περιμένω τεκμηρίωση. Ξέρετε, παιδί μου, αν πω εγώ τα 4 κλεμμένα του Ηρακλή. Ναι. Θα πει ο Χρήστανθος δεκτών. Ωραία. Ποια είναι. Πες μου τα, ποια είναι και πώς. Ναι. Πες μου τα. Χρονιά εκείνη και τι συνέβη, τι έγινε. Ναι. Σωστό. Δεν θα με κράξει με την πρώτη. Ναι. Θα πει να περιμένω, ρε. Που το παιδί, όντως. Ναι. Ιστερόγραφο. Στο σύνολο είναι 5. Τα κλεμμένα πρωταθλήματα του ΠΑΟΚ. Κάτσε. Είναι 6 του Ηρακλή. Λέω εγώ.
Και 4 του Άρη. Είναι 6 του Ηρακλή. Και η Δράμα 3 κλεμμένα κύπελα. Η Δράμα πήγε νομίζω 5 τελικούς κυπέλλου Ελλάδος. Απλά είχε την ατυχία τις 4 ή τις 3 να παίξει με τον Ολυμπιακό. Άμα πήγε η Δράμα, τα 4 κλεμμένα κύπελα. Αυτό κάνουν, ρε φίλε. Αυτό κάνουν. Δηλαδή, με σεβασμό στον δασκαλό μου Δημήτρη Μπουζά. Όχι στον εκ των δασκάλων μου. Γιατί πιο πολλά ο Σταύρος ο Μπαλτήρης και ο Σταύρος ο Ρεπανάς. Θεός χωρίς τους. Η εκπομπή της αλήθειας λοιπόν είναι εδώ για να φέρει την αλήθεια στο φως. Λοιπόν, μήνυμα από τον Χρήστο, από τα Βασιλικά, από τα πιο στιλάτα αγόρια της πόλης εδώ και 30 χρόνια. Επικίνδυνο αυτό. Και με μια υπέροχη οικογένεια, με δύο παιδιά. Μπράβο. Και με υπέροχη σύζυγο, την Αταλία. Με ρωτάει πόση αλήθεια μπορείς να αντέξεις. Είναι αυτός που με είδε στο live το σύντομο μέρες και λέει ο Τσαλτίδης, ο κάτοχος της απόλυτης αλήθειας. Γιατί βρε αυτό το παιδί, λέει έτσι. Γιατί. Είναι gentleman ο Χρήστος, πολύ στυλά το παιδί. Και θα ήθελα κάποια από κοντά, αλλά δεν είναι που να βρει. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, Κρέσπο τέλος, έτσι. Υπάρχει διάψευση. Δεν ασχολούμαστε με Κρέσπο. Τι είναι διάψευση, ρε φίλε. Δεν, ότι, όχι, ότι, αρνητική απάντηση. Τέλος. Γράφουν στην Αργεντινή. Ναι, okay, η Όλε, που είναι αξιόπιστη εφημερίδα, αναφέρει ότι απαντάει Χριστό. Αρνητικά. Θα δούμε. Τον Άρη δεν το έχω. Ωραίο κομματάκι, Χρυσό. Δεν το ήξερα αυτό, να πω την αλήθεια. Μπορεί να το έχω ακούσει, το έχω μία-δύο φορές, δεν ξέρω καν τι είναι. Έτσι. Ωραίο κομμάτι από Εντιμάνε, ο αντιεμπορικός Χρήστος Κιώσης. Θα πάμε σε break. Άμα την επιστροφή μας, ανοιχτές γραμμές για να συμφωνήσετε με όσα είπε ο Χρήστανθος. 2310-287-888. Τρία εισιτήρια πάω Κάρης από την Δόρυκα και τον Λίμπερο της καρδιάς σου. Και ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express. Γιατί το όνομα Ζήνα έπαιξε πάρα πολύ στην εγχώρια επικαιρότητα τελευταίες 2,5 μέρες. Έχουμε δύο σωστές απαντήσεις. Αν δεν το ξέρεις αυτό, ποιοι διασκευάζουν το Heartbeat City των Cars στα ελληνικά, ελληνικό group με ελληνικό στίχο. Αγαπημένο Παοκτσάκι 164 στέλνει μήνυμα έπος. Τώρα που ενδιαφέρεστε για Ερνάν Κρέσπο, τι γίνεται με το θορυκτό CF που θα σάρωνε τα τέρματα? Θορυκτό CF. Ποιον λέει? Center 4. Α, Center 4. Με το θορυκτό Center 4. Δεν είναι το καλύτερο. Το θορυκτό έβαλε το πρώτο του γκολ και ετοιμάζεται την Κυριακή να πανηγυρίσει έτσι όπως πρέπει να πανηγυρίσει. Θεματάκι. Το σουρδίζω την Κυριακή. Ο συμβολισμός στον πανηγυρισμό του Ιντέγε Μπράουν με την φωτογραφική μηχανή. Ποιος είναι ο συμβολισμός? Ποιο είναι το σκεπτικό? Και είναι αλήθεια ότι ο φωτογράφος που του τη δίνει είναι Παοκτσής? Έτσι μου ψιθύρισε ένα πουλάκι ή μάλλον μία πουλάρα. Για μία ακόμη φορά οι ακροατές εξευτιλίζουν με στοιχεία μάλιστα. Όχι ακροατές, φίλοι σου, ακροατές φίλοι σου. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, και εγώ. Άστο. Σε εξευτιλίζω, θέλω να μου φύλακας. Ποια κέδλε, η κέδλε και τον έχουν λέει τον Άρη και ο Πάο και η Παε Πάοκ. Το 799 λέει είναι, τον έχουν έτσι λέει. Αλλά δεν το, εντάξει, οκ. Okay. Ο θαλαμοφύλακας είναι μια κότα η οποία δεν έχει ονοματεπώνυμο. Κότα χωρίς, κότα χωρίς ονοματεπώνυμο. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, Κοτόπουλο Μποκτάς. Αυτός είναι κότα θαλαμοφύλακας. Νεοχορούδας, ούτε νεοχορούδας. Σε ξεφτιλίζει λοιπόν με φωτογραφία, ναι. Φίλος ακροατής. Με φωτογραφία που ακούγεται, υπάρχει ήχος στη φωτογραφία, ναι. Με φωτογραφία, ναι. Ότι είναι Αριανάκη ο φωτογράφος, φίλος του. Ναι. Και μου τον στέλνει και φωτογραφία κιόλας. Α, περίμενε! Περίμενε! Τι είπα εγώ, Χρήστο? Είπα ότι είναι Παοξής. Έμαθα από κάποιο πουλάκι, ή μάλλον πουλάρα, ότι ίσως είναι Παοξής. Αυτό είπα. Βάλ το ξανά πίσω. Έβαλε και το ίσως τώρα. Ας το ίσως. Έμαθα ότι είναι Παοξής. Έμαθα. Μπράβο. Κότα. Και απαντάει και λέει είναι Άρης. Το πουλάκι αυτό είναι πουλάδα. Τέλος, αγόρι μου, είναι Άρης. Παλικάρι μου. Ναι, είναι πουλάκι ή κοτοπουλάκι. Ωραία, να το δω το παλικάρι. Όχι, δεν το δείχνω. Τη φωτογραφία δεν τη δείχνω. Δεν πιστεύω τότε. Μην πιστεύεις. Και είναι και από το πρόχωμα. Γελίε. Μπράβο, ωραία, οκ. Okay. Εντάξει, τέλος. Όπου όλοι είναι Άρης. Είναι Άρης. Καλά, δεν είναι και αμάν όλοι. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Παιδιά, μην ξεχνάτε, τρία εισιτήρια. Δεν θα ρίξει εκείνα τη φάση της. Τρία εισιτήρια. Πάω. Ο κόσμος του Άρη με λατρεύει. Είδα Ολυμπιακό το βράδυ του Σαββάτου. Συνέχισε τις μπούρδες αυτή τη βδομάδα και θα σου πω εγώ πού το είδα, ξέρεις. Πώς θα γίνεις αντικείμενο λατρείας. Πού το είδα. Άρης, το Ολυμπιακός Νούπου Σου Βόλος, τελευταία 17 λεπτά. Εκεί όπου... Η Αλεπού. Στο στέκι του Άρη. Πού. Στο στέκι του Άρη. Από το γήπεδο ακριβώς απέναντι. Όχι σύνδεσμο.
Μαγαζί, όχι σύνδεσμο. Στο στέκι του Άρη. Που είναι όλο Αριανή, μέσω ολικία. Άσε και λέγανε και ιστορίες, κάτσε καλά. Στον ταξιτζή το είδες. Όχι, στο στέκι του Άρη. Στο Μιχαλόπουλο. Το μικρό, με την μεγάλη οθόνη έξω. Το μικράκι. Ωραία. Που ψήνει και όλα κάνει ραν και τα λοιπά. Στον ταξιτζή. Το παλιό, το παραδοσιακό. Στον ταξιτζή πήγες. Πώς το κατάλαβες. Μόνο εκεί θα μπορούσε να πας. Γιατί? Πάνε στο άλλο στο στέκι του Άρη, στο Άρη, στον πύρευση. Τι θα με κάνανε εκεί. Πέρασε. Και ανακαίνισε τη μάπα σου. Είπα να καθίσω εκεί. Άλλαν κάτι παιδιά εκεί λίγο έτσι αυτοί και λέω άστα παιδιά. Ωραία. Α, στο άλλο στο στέκι του Άρη πας. Τι? Στο στέκι του Άρη πας. Μία φορά, πρώτη φορά πήγα. Θα ξαναπάς. Δεν, γιατί, για να μην χάσω χρόνο. Ωραία, ρε. Όταν ξαναπάς θες να μας το πεις. Και στα γκολ του Ολυμπιακού, Χρήστο, μόνο που δεν πανηγύριζαν. Ναι. Α, λέει κάποιος άλλος, παοξής. Άλλος παοξής. Εμάς ο πρόεδρός μας φοράει, λέει, όντως. Άλλος παοξής. Τώρα θα λες, θα στέλνει μήνυμα ο Κωτόπουλος και θα λες εσύ. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Σου είπα ποιος είναι. Ναι, θα ο Χρήστος Βασιλικά. Θα στέλνει ο άλλος Κωτόπουλος ο θαλαμοφυλάκης. Δεν ξέρω, ο άλλος δεν ξέρω ποιος είναι. Άντε, γίνε η φωνή του ΠΑΟΚ. Μπορείς να το κάνεις με επιτυχία και αυτό. Δίνεται, λέει, χάλια προεδρός μας, αλλά φωνή. Δεν φοράει φόρμες του Ολυμπιακού. Γίνε η φωνή του ΠΑΟΚ. Γίνε η φωνή. Εντάξει, του ΠΑΟΚ. Okay. Δεν πειράζει, σηκώσαν οι οπαδοί σας πάνω του Ολυμπιακού. Εγώ φωνή του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τι λέγαμε ρε εσύ. Άρα, το παλικάρι είναι, ο φωτογράφος είναι Αριανός. Αυτός ο συμβολισμός με τη φωτογραφία, αν μπορεί κάποιος να τον αποκωδικοποιήσει. Του Ιντέγε Μπράουν. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Τόσο μα τόσο απλά. Λοιπόν, το διαβάζω 64 και ζευγάρι γυαλιά. Γραμμές ανοιχτές. 2310-287-888. Από κινητό 6945-287 και 3 οκτάρια. Για να ακουστεί η φωνούλα σας στα Ερτζιανά της πόλης. Να τη γραμμούλα πάμε. Να λέτε όνομα και... από κλάματα μαμά. Καλό. Να λέτε όνομα και ομάδα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα. Κλείς τη συσκευή σου, κλείς τα παράθυρα, σταμάτα, κατέβα από το όχημα. Ποιο όχημα, ρε. Σαν να είσαι πόπο χάλια, χάλια ρε. Πώς γίνεται μονίμως να είναι χάλια γραμμή? Με σένα είναι απίστευτο, ρε φίλε. Για να ταιριάζει την εκπομπή σα. Γιατί... Καλό. Έξυπνο. Ναι, είσαι τιμόλογος. No name, οπαδός του ΠΑΟΚ και της Arsenal. Πάμε, παλικάρι μου. Αυτό τώρα τι το είπες? Ναι. Με 2-2 με Watford, ναι. Άντε, πάμε. Τι, το θέμα σου, τι θες να πεις, πάμε. Τι μόνο, αγαπητοί, να πούμε καλημέρα. Και θέλω να ακούσω Χρήστο να δίνει και άσκαλ για το παιχνίδι της Κυριακής. Αλλά έτσι αλλιώς, θα πούμε, θα τους κάνουμε, θα βράλουμε. Όχι, τίποτα από αυτά δεν έχω πει. Τον τοποθέτησες? Όχι, να το κάνεις. Όχι, το κάνεις αυτό. Δεν γίνομαι ΠΑΟΚ ποτέ. Ναι, καλά τώρα δεν ΠΑΟΚ. Δεν γίνομαι ΠΑΟΚ ποτέ. Δεν γίνομαι ΠΑΟΚ, εσείς θα κάνετε αυτά. Λέει ο τον τοποθέτησες στα μεγάλα κλαμπ της χώρας, βάζοντας και γι' αυτόν να ταμπανίσει το ΠΑΟΚ TV 799. Τέλος. Θα δώσεις 799 χρήσα, θες? Όχι. Ή θα πας στο γήπεδο? Όχι. Θα έρθω στο Λίμπερο. Α, θα το δεις από εκεί? Ναι, γιατί? Τίποτα, εντάξει, δεν είπα κάτι. Μέσα να θυμώσει. Εντάξει, εδώ ο Λίμπερο θα πληρώσει την ΠΑΕΠΑΟΚ. Όπα, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Ο Λίμπερο θα πληρώσει την ΠΑΕΠΑΟΚ και θα δει τα παιχνίδια. Δεν θα πάρει κούτρα τέτοια, πώς τα λένε. Δεν είπα εγώ θα πάρει κούτρα. Κάποιοι άλλοι παίρνουν, αυτό το λέω. Συγγνώμη, θα πας εκεί, εσύ θα είσαι εκεί? Όχι. Είσαι καθυστερημένος, ναι. Μπορώ να πάω? Είναι σε τέτοιο επίπεδο πολιτισμού η χώρα μας και το γήπεδο αυτό για να πάω? Και το γήπεδο του Άρη, γιατί να έρθει ο Κόλκας? Με όλα αυτά που καθημερινά λέτε οι Ραπτόπουλοι και εσύ, και όλο αυτό το μίσος που δημιουργείται ανάμεσα στον κόσμο και σε εμάς, τους αγνούς απλούς δημοσιογράφους. Ποιο μίσος? Για μένα σαν χρηστικό παράδειγμα είναι που πάει το παιδί να παλιτηρήσει στον ανθρώπου που τον βάζει πάνω και το κατεβάζει μόνο στα κρύα κατευθείαν. Για το τι είμαστε, δηλαδή θα πας να ρουλήσει ένα παιδάκι που με και να είναι άλλη ομάδα. Ναι. Ναι, έλα γόρι μου, ναι. Αυτό, ωραία. Έγινε παλικάρι μου. Έγινε παλικάρι μου. Πολύ ωραία γραμμή. Πήγε να πανηγυρίσει παιδάκι και του κατέβασαν τα χέρια. Κάτσε, αυτό έγινε. Το άκουσα, δεν το είδα. Το άκουσες. Ο παλός του ΠΑΟΚ πήγε να κατέβασε τα χέρια ή ο παλός του Ατρομήτου κατέβασε τα χέρια? Τι ήταν αυτό το Ατρομήτου? Το Ατρομήτου τι ήταν? Άμα ήταν του Άρη θα το ήξερες. Εντάξει. Για τον Άρη λοιπόν λέμε ένα ψεύτικο γεγονός ότι ένα δευτερόλεπτο μετά βρίσανε. Ενώ εδώ δεν το άκουσα, δεν το είδα. Αυτή είναι η ύψιστη προπαγάνδα. Δεν το... Καλά, ρε φίλε, τι να πω, με το ζόρι το είδα.
κάτι που δεν είδα. Σωστά. Με το ζόρι. Ένα το άλλο το λες. Έκανες και γκάλοπ. Με το ψεύτικο γεγονός έκανες και γκάλοπ. Με το ψεύτικο. Ξέρεις πόσα άτομα το είπανε. Ψεύτες. Και στείλαν και μήνυμα. Καλά. Είμαστε αριανοί. Όμως. Άμα στείλαν μήνυμα είναι αριανοί τότε. Να στείλω εγώ πέντε μηνύματα στην κονσόλα τώρα ότι είμαι ΠΑΟΚ. Και να μιλάω ως ΠΑΟΞής. Εσύ οι άλλοι είναι γνωστοί. Εδώ άλλος βγήκε εδώ πέρα τηλέφωνο, ναι, και είπε τότε που είσαι στον Άρης FM, ναι, έπαιρνα ο Βασίλης είμαι, ναι, και έλεγα ότι είμαι Άρης. Ναι. Μόνο και μόνο για να σας κάνω μπάχαλο. Ναι. Πάμε γραμμή. Κανάτος. Καλημέρα. 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 Θωμάς Τόντον, οπαδός του Ηρακλείου και της Έλευσης στην Αγγλία. Πάμε Θωμά. Τι κάνουμε. Μόνο αυτό. Το βράδυ, το βράδυ η Βίλα έληξε 0-0. Μέχρι ένα σημείο που το είδα. Γιατί το άφησα με έναν τρία λεπτά καθυστερήσει, λέω πα και έκανα περίεργο. Μέχρι το 67-70, λίγο που το βλέπα, 0-0. English beauty, ατελείωτη ομορφιά. Villa Park λατρεμένο. Villa Park λατρεμένο, χρώμα, πράσινο, εστίες. Οι δύο ομάδες με τα πιο ιδανικά Θωμά χρώματα για ομάδα ποδοσφαίρου. Γαλάζιο μπορντό, κλαίω. Το οποίο το έχουν 5-6 ομάδες στην Αγγλία. Ναι, ναι. Κλάρεντ, Σκάθορ, Μπέρλι. Ναι. Στο ημίχρονο μεταξύ βλέπαμε ένα κοινό μας φίλο κύπελλο πρωταθλητριών, Άστον Βίλα Γιουβέντους. Με τον Γιώργο. Ναι, ναι. Μεγάλη μορφή. Λοιπόν. Άστον Βίλα Γιουβέντους. Όταν ήταν κάτοχος η Βίλα. Την επόμενη φορά. Η Γιουβέντους τελικό με τον Αμβούργο έχει παίξει μετά με την Γιουβέντους. Η Άστον Βίλα με την Γιουβέντους. Τι ήταν εκείνο πρωί τελικό. Ήταν κάτοχος. Δεν ξέρω. Quarter final μου φαίνεται. Προημιτελικός. Πόσο, δεν τα θυμάμαι καθόλου αυτά, το πιστεύεις. 3-0 στο. 3-1 στο. Το Ρήνο. Στο Ρήνο και 1-2 στο. Στο 2 ήττες έκανε. Διπλό κλαρίνο, άντε ρε. Δεν τα θυμάμαι καθόλου αυτά. Το σύνθημα αυτό στα καπάκια είναι ένα σύνθημα πολιτικής, ρε, μέσα στο μάτς. Εντάξει, και εμείς έχουμε περάσει από τα πέταλα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι έγινε ο Τόκεν τίμησε, ο κύριος ο Τόκεν. Ναι. Επειδή έγινε και η φάση στο Παλέ με τον Τόκεν. Ναι. Κυρίως αυτός πιστεύω έπαιξε ρόλο, γιατί ήταν και η γενιά με τον Κουκ. Ναι. Εντάξει, και μετά έβρισε, δεν το θεωρώ. Για μένα δεν αφήνεις να περάσουν τουλάχιστον 3-4 λεπτά. Δεν επιτρέπεται. Αλλά εντάξει, είναι, ξέρεις, μέσα στην πολιτική του μάτσα αυτό. Δηλαδή... Άρα περίμενε, εσύ άκουσες ότι τα καταθέτει και μετά πέφτει την πινελίκη το σύνθημα. Όχι, δεν τα άκουσα εγώ. Απλά θέλω να το σχολιάζω σαν κίνηση, ας πούμε. Δεν ισχύει όμως. Είδες που η προπαγάνδα βρίσκει έδαφος. Δεν ξέρω πόσο ώρα μετά έγινε, ρε παιδιά. Μα το περιγράφω. Πήγανε, ανεβήκανε, ο ψηλός μάλιστα με την πράσινη τέτοια που το λένε ψηλό από ό,τι κατάλαβα. Σηκώνει και το χέρι έτσι, δείχνει δύναμη. Ο Ντόγκεν πάει μέχρι ένα σημείο, γυρίζει πίσω γιατί τον φωνάζει κάποιος πενιντάρης αριανός και αγκαλιάζονται. Φεύγουνε, διανύουν όλο το γήπεδο, ανεβαίνουνε πάνω και μετά. Από 3, 4, 5, 7, 8 λεπτά, δεν το είναι 10% και ώρα. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Μου φαίνεται πολύ ιδανικό, πολύ ονειρικό. Too good to be true. Μου ακούγεται. Είναι too... και good και true. Σε αντίθεση με σένα που είσαι bad και false. Εντάξει, είναι τα δύο αστικά σωματεία της χώρας. Τα δύο. Παναθηναϊκός και Άρης. Τα δύο αστικά. Ναι, ο Ηρακλής. Είναι τα δύο πιο αστικά, εντάξει. Ο Ηρακλής δεν είναι. Ήτανε. Όχι. Δεν είναι. Ναι. Όχι. Όχι. Όχι, όχι τόσο σαν τον Άρη. Για μένα. Ναι. Είναι μεσοαστικό. Μεσοαστικό. Και κάτι άλλο για το 8 ευρώ. Εντάξει, για τα τέρμπι στην Ελλάδα είναι δύο. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ-Άρης. Τα άλλα είναι κλάιν μάιν. Πες στους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, πες στον Τζοντρέγια που λέει ότι, τέρμπι, ότι ο Άρης είναι σαν τον Πανιόνιο και τη Λαμία. Ναι, καλά με το νου του. ΠΑΟΚ-Άρης είναι το τέρμπι της Θεσσαλονίκης. Καλά, παιδί, τώρα ο Τρέγιας ασχολείται με το ποδόσφαιρο χθες. Ούτε ΠΑΟΚ-Ηρακλής, Τάις Ηρακλής και κλάιν μάιν. ΠΑΟΚ-Άρης είναι το τέρμπι της Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός είναι το μεγάλο τέρμπι, το δικό μας old firm, ας πούμε, κάπως έτσι. Ο Τρέγιας είναι το κακό του 2004 αυτό. Ναι, ναι, καλά. Από το οποίο ευνοήθηκε πάρα πολύ φυσικά. Το από όσες γενιές, να πω δεκαετία 60 δεν μπορούσε να κάνει νίκη ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, ο Τρέγιας στα δικά του λέει. Θα τα ξεχνάει. Αχ, είπαμε, το Euro 2004, φίλε, έκανε το πιο μεγάλο κακό. Το πιο μεγάλο κακό. Το μεγάλο κακό δεν υπάρχει. Ωραία. Όλα τα πράγματα τα παραφύσιν, ναι, κακό είναι για μένα. Η Λέτσε έληξε 1-2 χθες, αυτό έληξε 1-2 μάλλον. Ναι. 1-2 κάποια φάση. Ναι. Ο Ταχτσιδάκος. Έβαλε τη Σαχόφ, είδα στο 81. Έβαλε γκολ ο Σαχόφ. Όχι, τον έβαλε να παίξει. Α, τον έβαλε να παίξει. Και αυτό επιτυχία είναι, γιατί μέχρι στιγμής δεν έπαιζε αυτό. Σωστό, ωραίο. Παναγιώτη Ταχτσιδάκος. Έγινε, παιδιά, καλημέρα. Έγινε, καλημέρα, να είσαι καλά. Δύο γραμμές περιμένουν, καλημέρα. Εγώ είμαι ο πελάτης. Ναι, παλικάρι μου, εσύ όνομα και ομάδα σε παρακαλούμε πολύ. Ο Θανάσης είμαι. Ο Θανάσης. Ο Θανάσης, ο παδός του Άρεος. Ακριβώς. Ναι, πάμε Θανάση, γιατί περιμένουμε με ρυθμό λίγο, όχι κοιμισμένα. Ναι, πες και την άλλη την ομάδα.
Α, και η έλευση εσύ είσαι. Έτσι, μπράβο, θέλω να τα πω. Ο ηχητικός σωσίας του 22. Ναι. Έτσι ακριβώς, ναι. Μαρία. Σε ειρωνεύτηκε. Σε ειρωνεύτηκε η Γκουαρδιόλα. Και τι να κάνω, ρε παιδιά, λέει να πω συγχαρητήρια Λίβερπουλ. Λέει Σεπτέμβριο έχουμε ακόμη. Ακόμη στη Θεσσαλονίκη λέει έκθεση έχουν. Το είπε ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Φαίνεται, φαίνεται. Μυρίζει, μυρίζει, έρχεται. Κρυωμένος πρέπει να είσαι, η φωνή είναι αλλοιωμένη. Εντάξει, ναι, πάμε. Από την Κυριακή είμαι σβραχνιασμένος. Ναι. Ένα γκολ φώναξα όλο το τέταρτο. Τα άλλα ούτε καν έτσι. Το τέταρτο, λοιπόν, που έβαλε ο Ιντέγια Μπράουν, ναι. Εκείνο, άμα το παρατήρησες, το φώναξαν όλοι. Τα ναι, άλλα ήμασταν ναι. Δεν το ήθελα εγώ εκείνο. Δεν το ήθελα εγώ από αυτόν. Τι? Δεν το ήθελα από αυτόν εγώ τον γκολ. Έλα, βρε, εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία. Δεν το ήθελε, ρε. Δεν το ήθελε. Αυτός και ο Ραπτόπουλος τον έχουν κάνει μάπα τον Ιντέ, γιατί είναι παλτό. Εγώ. Λοιπόν, Ραπτόπουλος πήγε τον κόλ. Που είμαστε στο τον άφησαν οι... Στο 3-0 βάζω και εγώ, λέει, με τον Μπούγκουρα γκολ. Καλό αυτό. Πάμε, Θανάση, την περιμένει κι άλλος φίλος. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα, μου τέφυγε. Θα το πω αυτό που θέλω, αλλά κάτι άλλο. Ναι. Λάθος σκορ σε λάθος αγώνα. Αυτό το σκορ έπρεπε να ήταν το ευρωπαϊκό. Το κακό ήταν ότι ακριβώς η ίδια φάση στο ευρωπαϊκό την βγάζει ο τερματοφύλακας, ενώ τώρα δεν την βγάζει ο τερματοφύλακας. Ωραίο, ωραίο. Πάμε παρακάτω. Η ίδια φάση είναι, παρακαλώ. Η ίδια ακριβώς φάση είναι, ίδια ακριβώς. Πώς κινείται μέσα εκεί, πώς ελύσεται και πώς σουτάρει. Ναι. Λοιπόν, εμείς που είμαστε στο γήπεδο, είδαμε όλο το σκηνικό. Ναι. Πώς είναι δυνατόν οι άλλοι που είναι από την τηλεόραση ή από το, ρε παιδί μου, να τους πούνε τι έγινε, να λένε αυτά που λένε. Γιατί αλλά θέλουν να δημιουργήσουν θέμα, ρε φίλε. Θέλουν για αυτό να δημιουργούν συνεχώς θέματα, ναι. Θέλουν να αποδεικνύουν, ας πούμε, συνεχώς ότι επειδή φόρεσε στα παιδικά του χρόνια ο πρόεδρος, ας πούμε, τη φανέλα του Ολυμπιακού, τη φόρμα, ό,τι θες, πες, τα παπούτσια, ρε παιδί. Καλά, δεν ήταν και παιδί τηλεφωτογραφία, μία που έχουμε δει δεν είναι και παιδί. Πόσο μπορεί να φτάνει πριν εμπλακεί στον Άρη. Δεν φύλαζε, δεν φύλαζε κιόλας. Και πριν, λοιπόν, περίμενε τώρα. Δηλαδή έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία. Κάνει αυτές τις κινήσεις, επαγγελματικές συνεργασίες. Ναι. Προσπαθεί, ας πούμε, στο επιχειρηματικό κομμάτι να ξεφύγει. Να ανέβει και άλλο, ρε παιδί μου. Ναι. Να αναρριχθεί. Αλλά, ρε, να αναρριχθεί. Παιδί μου, τώρα εγώ θα πω κάτι, ρε Θανάση, απλό. Τώρα, ρε γαμώτο που τώρα... Περίμενε, περίμενε. Γιατί δεν βγαίνανε να του τα πούνε όταν καθότανε δίπλα στον Ιβάν. Όταν κάθισε, γιατί κάθισε, έχει καθίσει δίπλα στον Ιβάν. Ναι, σωστό. Τότε, γιατί δεν τα λέγανε αυτά. Κοίταξε, θα σου πω εγώ γιατί. Πάντοτε, γιατί τότε ήταν φίλος μας, επειδή Ολυμπιακός. Πολλά επιχειρήματα. Πολλά επιχειρήματα. Όχι από τα οποία ωραία, τα λέμε. Θανάση, παλικάρι μου, επειδή περιμένουν άλλοι δύο από κινητό και είναι άδικο. Ωραία, ναι, παλικάρι μου. Το τελευταίο είναι ότι όταν φύγαν αυτά τα παιδιά του Παναθηναϊκού που κατέθεσαν το Στεφάνι, ωραία, ναι, και πήγανε στις θέσεις τους, αυτό τελείωσε, λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία, η τελετή δηλαδή, μετά αρχίζει ο αγώνας. Ναι, ωραία. Τι δεν καταλαβαίνετε, Έλληνες? Εντάξει, άντε καλό πρωί. Φάνηκε άλλο. Εντάξει, ωραία, πάμε. Επόμενη δεν φάνηκε καθώς καθόλου άλλο. Είσαι ψεύτης. Ακούστηκε άλλο. Δεν ακούστηκε άλλο, Μάριε. Το... Είναι τώρα... όπως το είπα ακριβώς. Ωραία. Μετά από 6, 7, 8 λεπτά έγινε αυτό. Το... Εντάξει, οκ. Οι Αριανοί το σχολίζαν δίπλα τώρα. Άντε, εντάξει. Μάριε, αυτή την μπουρδολογία Αριανός το είπε να... Είναι ψέματα! Ωραία, ψέμα, τέλος, εντάξει, οκ. Όχι, όχι, τέλος! Δεν δημιουργείται εντυπώσεις! Έγινε. Όχι, έγινε! Ψεύτικα γκάλοπ! Ποια γκάλοπ, ρε, σου λέω! Άντε! Να πω το μαγαζί τώρα! Για ένα ψεύτικο, για ένα ψεύτικο γεγονός, έκανες γκάλοπ αν είναι σωστό ή λάθος! Όχι εγώ! Κότα. Κότα, είσαι κότα. Όχι εγώ! Είσαι κότα. Ο παραγωγός, ο παδός του Άριος. Κότα. Μικρός, από μικρός. Πάμε, κότα. Γραφή. Πάμε, καλημέρα. Ναι, κότα. Ακροατή, καλημέρα. Ναι, φίλε, όνομα και ομάδα. Ναι, ναι, καλημέρα, καλημέρα σας. Αποστόλης είμαι, τι κάνετε? Αποστόλης, ο παδός του ΠΑΟΚ. Αφού κακάρισε, γιατί το ρωτάς? Από τη Μεγάλη Βρετανία. Αφού κακάρισε, γιατί το ρωτάς ομάδα? Απόλαυσε ψε το βράδυ Άστον Βίλα West Ham. Άντε, δώσε 8 ευρώ. Το έδωσα ήδη. Μπράβο. Έκανα ήδη την αγορά. Δεν πήρες 70? Δεν τα είχα άμεσα, επομένως αναγκάστηκα να πάω στην επόμενη λύση. Είναι, δεν τα είχα άμεσα. Είναι το μέσο του μήνα, αν ήταν η αρχή του επόμενου μήνα θα τα είχα. Συγνώμη, τώρα δεν τα έχω. Οπότε... Σου πληρώνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Σου λείπουν 62 ευρώ. Μου λείπουν γιατί τον προηγούμενο μήνα δεν μας πληρώσαν. Έχουμε κάτι προβλήματα από την εταιρεία, τέλος πάντων. Η Βρετανία, η Μεγαλοβρετανία, άντε ρε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Η εταιρεία είναι λίγο δύσκολα τώρα. Για πάμε, ρε Αποστόλη. Για είμαι Έλληνες μέσα από ψήφισαν οι παδί του ΠΑΟΚ, το εσύ του απορριμματοφόρο μέσα. Το ψήφισαν οι παδί του ΠΑΟΚ.
Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Σκέφτεστε να βάλετε και κάποιο τρίτο άτομο στην εκπομπή, γιατί είναι λίγο μονόπατη η εκπομπή γενικά. Όχι, αυτό γιατί όλες οι άλλες εκπομπές, η εκπομπή είναι αυτή που ισορροπεί όλες οι υπόλοιπες εκπομπές. Δηλαδή στην προηγούμενη 8 με 10, πήρες 8 με 10, πήρες 8 με 10 ρε φίλε, πήρες 8 με 10 πριν να πεις ότι είναι μονόπατη η εκπομπή. Όχι. Ναι, αλλά ακούγαμε τρόικα εμείς, δεν ακούγαμε δόικα τα νέα του Άρη. Πώς δεν κατάλαβες. Το τρίτο κομμάτι σε εσείς. Δεν λέω, ήταν νέα του Άρη. Δεν ήταν νέα του Άρη, για πάω μιλάει. Τα νέα του Άρη 5 με 7. Θέλω να σε πω ρε παιδί μου. Θα αλλάξει το πρόγραμμα και θα δεις. Θα αλλάξει το πρόγραμμα. Θα αλλάξει το πρόγραμμα και θα δεις. Λοιπόν, στο μάτς. Καταρχήν, θεωρώ πολύ καλό Ιωνό για τον ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι γενικά και έδειξαν μια πολύ καλή, ναι, πολύ καλή εικόνα με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι αλλιώς να πηγαίνεις σε ένα ντέρμπι όταν ο αντίπαλος έχει ρίξει ένα ντόρτι απέναντι σε κακό Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν χρειάζεται ανύπαρκτο, να πηγαίνεις. Ανύπαρκτο, όχι κακό, ανύπαρκτο. Είσαι αφιπλισμένος. Ανύπαρκτο. Είναι αλλιώς να πηγαίνεις να παίξεις με έναν Άρη λοιπόν ο οποίος έριξε 4 και είναι αλλιώς να πας με έναν Άρη ο οποίος είχε ένα 1-0 με δυσκολία, ρε παιδί μου. Ναι. Όσο να πεις, τον υπολογίζεις λίγο παραπάνω. Βέβαια. Ωραία. Επίσης θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η νίκη στο Περιστέρι θα δώσει αρκετή όθηση και στη δικιά μου την ομάδα. Βέβαια. Θεωρώ δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, ότι ίσως αυτές οι μπαταρίες που ήταν τελείως άδειες να αρχίσουν σιγά-σιγά να γεμίζουν. Αλλά εγώ λέω ότι τα στόπερ του Άρη δεν θα είναι αγάλματα. Λέω εγώ. Εγώ θα σου πω ότι αν ο Ατρόμητος είχε σκοπό να το δώσει, δεν θα φτάνει στο 92. Λάθος. Εντάξει. Εντάξει, okay, λάθος εγώ. Εντάξει, okay, μπορώ να κάνω λάθος. Ναι. Ποια είναι η τελευταία φορά που είδες σε τέτοιο βαθμό copy-paste, 99% copy-paste goal, η τελευταία φορά... Αγόρι μου, καλό, σου εξήγησα για ποιο λόγο θεωρώ ότι δεν υπήρχε τίποτα μεμπτό. Τώρα εσύ μπορείς να κάνεις την εικασία σου. Δεν λέω μεμπτό, εντάξει. Τώρα δεν λέω μεμπτό, τώρα ποιο κοροϊδεύεις, ο άλλος έβαλε τα γάλματα, εσύ λες τα ίδια, εντάξει, οκ, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Απλά δεν το λέτε εξαρτώς γιατί θα έχετε προβλήματα. Εσύ δηλαδή λες ότι δεν ήταν αγάλματα. Όχι, θα λέω ότι δεν είναι ένα γάλματα. Ακριβώς το δύο πράγμα λέω. Και γιατί, ναι, γιατί δεν σηκώθηκαν για κεφαλιά. Τι πάθανε, αγκύλωση. Ρε, τέτοιο copy-paste δεν υπάρχει. Τώρα, τέτοιο copy-paste. Θέλεις τώρα να μου πεις ότι στο 92 αποφάσισαν ξαφνικά να δώσουν το μάτζ. Δεν είχαν άλλα 50 λεπτά. Λέω ότι από το 75, από το 75 μέχρι το 94 υπάρχουν 5 φάσεις μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου που οι αμυντικοί αδρανούν και κολλάνε στο έδαφος. Αυτό λέω. Περιγράφω ένα πραγματικό γεγονός. Εσύ πες, πρόσεξε πέτος, λίγο, άκουσε με λίγο, Αποστόλη μου, Αποστόλη μου, άκου να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Περιγράφω ένα πραγματικό γεγονός τώρα. Ναι. Θες να πεις εσύ ότι το κάνανε επίτηδες. Θες να πεις ότι ήταν κουρασμένοι. Θες να πεις ότι να το έκαναν γιατί πέρανε... Περίμενε. Είναι μπράβο. Κακή ομάδα. Ότι είναι κακή ομάδα. Ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πέρανε καλύτερη θέση. Ότι είχαν μεγαλύτερη αδοχή. Πες ό,τι θες. Εγώ περιγράφω ένα πραγματικό γεγονός. Το ωραία, πραγματικό γεγονός είναι ότι πέντε φάσεις, όχι στο 92, πέντε φάσεις ήταν κολλημένοι. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Ο Ατρόμητος, να ξέρεις, ο Ατρόμητος δεν έχει φέτος δανεικούς από τον ΠΑΟΚ. Ναι, πάλι καλά, δεν παίζει ρόλο. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται, Αποστόλη. Ωραία, Αποστόλη, φιλιά στα Μίτλαντς. Και υπόψη, για μένα ο πιο εύκολος τρόπος να δώσεις το μάτσο στον αντίπαλο είναι να κάνεις ένα γελίο πέναλτι. Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη μου. Όταν ο Άρης κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης με 5-1 και σώθηκε, είχε δώσει δανεικούς στον Αστέρα Τρίπολης. Καλό, καλό. Όχι, ωραία, ρε αγόρι μου, απλά σου λέω ότι αν θέλει να το δώσει, κάνει ένα πέναλτι, μια κλωτσιά, μια καταπιά. Έγινε, Αποστόλη. Αυτό έκανε. Χρυσάνθε, θα φάμε ξύλο. Αυτό έκανε. Εντάξει, δεν έκανε ωραία αυτό. Αποστόλη, έγινε παλικάρι μου. Καλημέρα. Παιδιά, sorry, περιμένουν 3 στη γραμμή ή 4. Ακούμε 2 πολύ μικρά σποτάκια και πάμε στις γραμμές. Παιδιά, μην ξεχνάτε, 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης. Σωστά. 3. FM κενό όνομα επώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54-526. 228, το μήνυμά σου σε λίγο, ζητώ συγγνώμη. Έχει στείλει μηνυματάρα εδώ και ώρα. Ζητώ συγγνώμη. Πάμε γρήγορα. Ζητώ συγγνώμη, φίλοι, μετά. Ναι. Ναι, γεια σα. Ναι, καλημέρα και σα. Καλημέρα, όνομα και ομάδα. Πάμε λίγο με ρυθμό, πάμε λίγο ζωντανά. Γιώργο Άρης. Γιώργο οπαδό του Άρη. Καλημέρα, Γιώργο, αγόρι μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Αποστόλη, μη στεναχωριέσαι, η επιθυμία σου θα γίνει πράξη. Και όθηση θα σας δώσουμε και θα σας φορτίσουμε. Τις στήρες σας θα βρούμε, είμαστε κάτι φορτιστές, άστα να πάνε. Λοιπόν, και όσο αφορά, γιατί ακούω εδώ και μέρες, 8 ευρώ και 8 ευρώ, επειδή έχει να κάνει ο Σαββίδης με Ντουγάνια, θεωρεί και τους άλλους Ντουγάνια ότι θα του δώσουν 8 ευρώ για να δουν το ΜΑΤ με το ίντερνετ που υπάρχει.
Έχει ακουστεί για πολλά links, για πολλά σπασίματα. Τι πολλά links. Εγώ τους τελευταίους αγώνες τους έχω δει σε ένα site το οποίο υπάρχει και μιλάμε χωρίς κολλήματα, χωρίς τίποτα. Ποιο είναι, πες μας. Πες το, ποιο είναι αυτό. Χρήσανε, θα σου στείλω εσένα. Στείλ το μου, ναι. Στείλ το μου να το δω κι εγώ. Ωραία. Πραγματικά θα σου το στείλω. Ωραία. Γιώργο, αν επιτρέπετε. Στείλ το στο Messenger. Γιώργο, αν επιτρέπετε. Από πού έλκεις την καταγωγή σου? Χαλκιδική. Η προφορά σου είναι πολύ νότια. Ναι, δεν πειράζει, ωραία. Χαλκιδική όντως μοιάζουν με τους νότιους, ούτως ή άλλως. Ναι, στην Πογυριά. Ναι, στα μυαλό, στο μυαλό, λοιπόν. Όχι στην ξυπνάδα, ναι. Και στην οδήγηση, είναι τραγική. Ο Κώστας στέλνει, ρε τι ακούμε, τι Μονακό Φάιδες είναι αυτή ρε. 8-10 ΠΑΟΚ, 12-2 Prime Time ΠΑΟΚ. Ναι ρε Χρυσανθέ, παίξτε και λίγο ΠΑΟΚ 10 με 12, γιατί δεν ακούμε συχνά τα νέα για τον Ναΐτη τον Ταμπλούκο, πρεσποκράτορα Ευρωπαίο πρεσβευτή. Πρόσεξε τώρα και γράφει Δοϊκά, ναι. Μόνο και το γράφει Δούκα. Μπράβο. Απίστευτο. Πανέξυπνο. Πάμε γραμμή καλημέρα. Πάμε γραμμή καλημέρα. Ναι καλημέρα φίλε εσύ είσαι. Ναι γεια σας. Ναι λίγο πιο δυνατά αν μπορείς παλικάρι. Πόσο χρόνο είσαι. Περίμενε λίγο πόσο χρόνο είσαι. Εγώ 18. Εσύ είσαι 18. Ωραία πάμε όνομα και ομάδα παλικάρι. Όνομα και ομάδα. Θανάσης οπαδός του ΠΑΟΚ. Δυνατά λίγο Θανάση. Θέλω να μου κάνετε μια πρόβλεψη για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, για το Ολυμπιακό Τότεναμ. Για το Ολυμπιακό Τότεναμ. Θέλω να δω με ποιους έρθει Τότεναμ. Γιατί είπε ο Ποτσετίνο θα κάνει χ2. Χ2. Αλλά το βλέπω το λογικό, πολύ χ2 αυτό. Μέχρι το χ Ολυμπιακός, αλλιώς διπλό. Εγώ πάντως το βλέπω, μπορεί ας πούμε να 1-2. Ναι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει γκολ. Εντάξει. Εγώ έτσι το βλέπω. Βέβαια, ναι, γιατί όχι. Θανάση είναι, είπες ΠΑΟΚ, έτσι. Με συγκινεί που είσαι νέο παιδί και ρωτάς για το Ολυμπιακό Τότεναμ. Μπράβο, ρε Θανάση. Μπράβο. Ω, γενικά, ας πούμε, εγώ εντάξει είμαι, πώς το λένε, δεν είμαι ΠΑΟΚτσης, φανατικός. Είμαι πιο αντικειμενικός, θα βλέπω. Έλα, Λέοντο Σοφού 18, έκτο όροφο να σε αγκαλιάσω. Το εννοώ. Έλα να σε αγκαλιάσω, το εννοώ. Δεν κάνω πλάκα. Ξεκινήσαν και υποχρεώσει εδώ. Έχουμε πανεπιστήμια να ξεκινήσω τώρα. Α, καλή σεζόν να έχεις. Τι σχολή πέρασες? Εγώ εινολόγος, στη Δράμα. Ναι, εινολογία στη Δράμα. Γνώρισα μια κοπελίτσα. Φυσιολογικό να λες αυτά που ναι, λες. Στο Κυπαρίσι της Πελοποννήσου πέρσι, που θα περνούσε στη Δράμα. Μια πολύ ωραία κοπελίτσα. Γνώρισε μια κοπέλα πέρσι. Στην Καλαμάτα που θα περνούσε. Θα περνούσε. Θα περνούσε στη Δράμα. Πέρασε η εινοποιία στη Δράμα. Θα περνούσε στη Δράμα. Εινολογία στη Δράμα. Πέρασε. Άντε βρε παπατζή. Ευχαριστούμε. Ναι αγόρι μου. Κάτι ακόμα. Ναι Θανάση. Τη Λίλα Κουντουριώτη. Την ξέρεις αυτό που έγινε τώρα με το. Τη Λίλα Κουντουριώτη. Ναι. Τη Λίλα Κουντουριώτη. Ναι. Αλλά τι έγινε όμως. Τι έγινε. Ούτε αυτό το είδες. Άσχετε κι αυτό. Τι έγινε. Τη Λίλα Κουντουριώτη με πολύ ωραίο φούξ φόρεμα. Μίνι. Μέσα στο γήπεδο. Μιλάει σε αριανάκια. Και τα ρωτάει το ένα και το άλλο. Βλέπετε Νόβα. Κάνετε. Και λέει πάει. Λέει Έλα δε και εσύ. Πώς σε λένε. Γιάννη. Ναι. Νόβα βλέπεις. Όχι μόνο τε. Live στον αέρα. Όχι μόνο τε. Ωραίο. Θανάση να σε. Θέλω γνώμη για Λίλα Κουντουριώτη. Δεν μ' αρέσει. Sorry, δεν μου αρέσει. Έγινε, άντε. Ευχαριστούμε, φίλε. Καλά, Θανάση. Άντε. Να σε ακούμε πιο συχνά. Υπέροχη παρουσία. Ναι, υπάρχει παρουσία. Μαριέ, Μαριέ, να ξέρεις. Σε πάω με τα χείλια. Βέβαια. Και εγώ σε αγαπώ. Θανάση, σε αγαπώ, να είσαι καλά. Τέτοιους παοξίδες σου θέλω. Ναι, επόμενη γραμμή. Τέτοιους θέλω κι εγώ. Τέτοιους παοξίδες του θέλω κι εγώ. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Μην με περνάτε. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Για τρελό. Νταλή, ο παδός του ΠΑΟΚ. Έχεις μισό λεπτό. Πάμε, Νταλή. Τι μισό λεπτό, πέρασε το μισό λεπτό. Κάτσε, ρε φιλέ. Άμα ήμουν Αριανός ή Ηρακλειδέας, θα μου δίνεις 5 λεπτά τουλάχιστον. Ναι. Όχι, το ΠΑΟΚ. Τώρα, μόλις ακούς Νταλή, λες μισό λεπτό. Σε αγαπώ, σε αγαπώ. Έτσι. Πάμε, Νταλή. Ό,τι θες, Νταλή. Δική σου εκπομπή, μίλα. Λοιπόν, είναι εύκολα, Χρήστα, να μαυρίζεις τα πάντα, έτσι. Ναι. Δηλαδή για όλες τις ομάδες. Ναι. Για άλλες ομάδες πετάς μια ρούμπα, έχει και πέντε άλλους από πίσω που τη βλέπετε. Εμένα μ' αρέσει η μπούρδα, μ' αρέσει ως λέξη εμένα. Ναι, ωραία, και η μπούρδα και η αρλούμπα, ωραία λέξη είναι και, ναι. Και τα δύο. Σωστό. Εμένα έτσι. Η τουλούμπα, ειδικά με σοχού. Εσένα δηλαδή, σου αρέσουν άλλα, του φίλτσι. Το ότι ο Ατρόμητος, ας πούμε, φέτος έχει ο δανεικούς από τον Ολυμπιακό, αντί να κόβει το αφού να τον πάω, κάτσε και σκέφτηκε. Ποιοι είναι οι δανεικοί από τον Ολυμπιακό? Ο Βέλιος, εγώ πού είναι, ρε φίλε. Ο Βέλιος είναι ελεύθερος, φίλε, και έπαιζε στην Nottingham Forest. Δεν είναι στον Ολυμπιακό. Είναι ελεύθερος και έπεσε στην Νότια Φόρες. Αντιθέτως έχει το χαρίσι. Είπες έχει δανεικούς και λες ξεκινάς με το Βέλιο. Πες και τους άλλους Ρονταλή. Εντάξει, δεν πιστέψαμε ρε φίλε. Okay. Πες ποιοι είναι. Πες ποιοι είναι οι άλλοι. Είπες έχει δανεικούς από τον δεν Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω ποιοι είναι.
Αντιθέτως, ξέρω ότι έχεις δώσει με 50% το χαρίσει εσύ και 50% κράτησες. Δεν είναι δανεικός, έδωσε το 50%. Τον έδωσε στην ιδιοκτησία το χάρις. Μπράβο. Έτσι. Αλλά τώρα ο Πάοκ έχει δανεικό. Αλλά πέρσι ο Άρης είχε δανεικό. Αλλά πέρσι ο Άρης είχε δανεικό το Σιώπη. Έχει ο Πάοκ δανεικού στον Βόλο τα πιτσιρίκια του, ας πούμε. Έχει ο Πάοκ δανεικού. Νταλή μου, μισό λεπτό. Βγαίνει και λε. Βγαίνει και λε. Έχει δανεικού από τον Ολυμπιακό. Και σε ρωτώ, ποιοι είναι οι δανεικοί. Ναι, και εγώ σου λέω ότι ο Βέλιο. Δεν είναι ο Βέλιο. Εγώ σου λέω ότι ο Βέλιο είναι. Άρα η δανεική είναι ο Βέλιο. Η δανεική. Ο επιθετικό είναι ο Βέλιο. Ο Βέλιο από τον Νότιχαμ Φόρεστ. Όπω και τον Άρη Φεφατζίδη. Ποτέ δεν ήταν δανεικοί. Τα συμβόλαιά τους και των δύο ήταν ελεύθεροι στη Λίγκα. Γιατί λέτε ψέματα. Ναι, ρε παιδί, ενώ του χαρίζει είναι 50-50. Όπως είναι τον ίδιο λόγο που πήγες, άφησε το συμβόλαιο της ΕΡΤ και πήγε στην ΟΒΑ. Αυτό τι ήθελες, να μην έχω δηλαδή ιδανιόνιση. Έλα, τι περίμενε. Δηλαδή να μην πάρω παραπάνω λεφτά. Ανακοίνωση έχουμε Γιώργος Ματιάς. Περίμενε ρε φίλε. Πόσα πήρες παραπάνω, φίλε. Τι? Πόσα λεφτά πήρες παραπάνω, για πες. 600 χιλιάρικα. Πόσο? 600 χιλιάρικα. 600 και άφησε στο ελεύθερο κανάλι για να κάνεις καναριανάκι για 600 χιλιάρικα. Όχι, και δεν, μου λες, δεν είναι απλά 600 χιλιάρικα, είναι πολλά παραπάνω. Καλά, πέρσι μας λέγανε ότι παίρνουμε τα κρατικά και λεφτά. Δεν μου λες, περίμενε, βρε, περίμενε. Και ποια είναι η θέση σου. Τους δανεικούς από τον Ολυμπιακό, περιμένω. Ναι. Και ποια είναι η θέση της ΠΑΕ Άρη σε περίπτωση που ο Μαρινάκης της αγοράσει την ΟΒΑ. Όποιο θα ήταν. Όποιο θα ήταν και. Ναι, γιατί όποιο. Δεν κατάλαβα. Εσύ πέρσι δηλαδή που έδινε ο Ιβάν λεφτά σου ρωτή και Μακεδονία Παλάς είχες τσατσάκια ομάδες. Έλα, τι είπες. Εσύ πέρσι που ήσουν ο χορηγός του πρωταθλήματος και μοίρασες λεφτά στις ομάδες από τη Σουρωτή, τους είχες τσατσάκια. Όχι, κανένα δεν είχε τσατσάκια. Ο Μελισανίδης που έχει τον ΟΠΑΠ έχει τσατσάκια. Αυτό εδώ πέρασε από τη Λίκα. Γιατί παίρνει από τη Λίγκα, γιατί η Νόβα το συμβόλαιο δεν περνάει από τη Λίγκα. Συγγνώμη, αλλά ο Μαρινάκης δεν την έχει πάρει την Νόβα ακόμα. Όταν την πάρει, θα δούμε τι θα γίνει. Τι περιμένει εσύ να κάνει η ΠΑΕ Άρης, πες μου. Εγώ περιμένω να πάρει ακόμα περισσότερα λεφτά. Ακόμα περισσότερα λεφτά. Και να έρθει κιόλα και να σε κερδίζει. Τι περιμένει από την ΠΑΕ Άρης. Να πάρει περισσότερα. Γίνεται να τρώει ένα 0-0-1. Αυτό περιμένει και να παίρνει κανένα συμβόλαιο παραπάνω και άμα όχι, να κάνει, να κάνει ΠΑΕ Άρης, να κάνει ΠΑΕ Άρης, να κάνει ΠΑΕ Άρης ό,τι έκανες εσύ όταν ο Κοντομινάς είχε τον Αλφα Ντίτσαρ για κεντρική διαχείριση. Γιατί, να κάνει το ίδιο. Γιατί άφησε το συμβόλαιο. Τι έκανες τότε. Τι έκανες τότε. Πήγε στην Νόβα. Τι έκανες τότε εσύ με Κοντομινά, πρόεδρο Άρη τότε, τι έκανες. Τι έκανα ρε φίλε. Με Batman και Ιντερσάτ, τι έκανες. Τα παίρνεις τα λεφτά. Ήσουν τσατσάκι του Άρη. Είσαστε. Απάντηση θα μας δώσεις. Δανεικούς του Ολυμπιακού δεν μας είπες. Απάντηση θα μας δώσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τι έκανες τότε που ο ιδιοκτήτης του Άρη είχε τον Alpha Digital. Τι έκανες. Τι έκανες. Βρε τι έκανες πες μας. Βρε πες τι έκανες. Βρε πες μας τι έκανες. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που τον υποδέχτηκε η Θεσσαλονίκη και έκανε και πάρτι. Έτσι, ναι. Για να τον υποδεχτεί η Θεσσαλονίκη. Εσύ πηγές. Αυτόν τον άνθρωπο. Εσύ πηγές. Εσύ πηγές. Πρόκειται για κακουργηματικές πράξεις. Ναι. Που έφερε. Θα αποφαθούν τα δικαστήρια. Έφερε να φέραν καράβια. Ναι. Καράβια φέρανε. Αυτό τι σχέση έχει. Ασυνόδευτα. Ναι. Αυτούς εδώ. Ναι. Η μισή Θεσσαλονίκη δεν θα τον έχει τσατσάκι. Ο Παοκτσής φίλε αυτόν δεν θα τον έχει τσατσάκι. Να το ξέρετε. Α, ο δεν μου λες. 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 Ο δεν μου λες. Δεν μου λες. Πες μου κάτι. Πες μου κάτι. Ο Ζαγοράκης, ναι. Που είναι στο κόμμα αυτό που λέτε ότι έχει τσατσάκι, τι ακριβώς κάνει. Εμένα δεν νοιάζει ο Ζαγοράκης. Α, δεν σε νοιάζει ο Ζαγοράκης. Λιγλιν, λιγλιν. Περίμενε. Ο δήμαρχος της πόλης που βγάλατε, ο δήμαρχος της πόλης πήγε, ήταν εκεί. Ήταν εκεί. Πού ήταν, στο τραπέζι του Μαρινάκη. Στο ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο. Στο ΜΕΤ. Ήτανε! Δεν μου λες! Ποτέ! Θα ρωτήσουμε τον Σταύρο αν ήτανε. Για πες και κάτι ακόμα. Ο Τσίπρας που πάει στο Μακεδονία Παλάς είναι ηθικό? Ο Τσίπρας που πάει στο Μακεδονία Παλάς είναι ηθικό στο ξενοδοχείο ενός επιχειρηματία? Εντάξει, ένα σημείο δωμάτιο πάει. Θα πήγαινε και ο... Θα ναι. Πήγαινε και ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα. Όχι φίλε, ο Πρωθυπουργός πλέον δεν θα πηγαίνει εκεί. Θα πήγαινε. Όχι, ο Πρωθυπουργός θα πηγαίνει
με τον Μαρινάκη. Ευχαριστούμε. Ωραία, έγινε. Νταλή, καλημέρα. Νταλή, έχουμε. Χρήστο. Μίλησες 23 λεπτά. Μίλησες 8 Ματζιούκης. Μέρες. Έχουμε Γιώργο Ματζιούκη. Πάμε. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Μου πάμε παλικά. Ανακοίνωση γυμναστικού συλλόγου μόλις τώρα. Γάμα Σίγμα Ηρακλής, έτσι, πάμε. Ναι. Η διοίκηση του ΓΣ Ηρακλής, παρά το κομβικό σημείο το οποίο βρίσκεται το ποδοσφαιρικό τμήμα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, αποφάσισε να σταματήσει την οποιαδήποτε προσπάθεια εξέβρεσης λύσης μέσω της πρότασης που κατατέθηκε στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Κατσάνιο την περασμένη Παρασκευή. Με απλά λόγια, Άρης Παλαιοχωρίου, τέλος. Και η προσπάθεια για το ο Ασλαμάς μας είπε ότι έπαιξε ο Ηρακλής προχθές. Εντάξει, δικαίωμά του. Πάμε, ρε Γιώργο, πάμε. Και η προσπάθεια για το συγκεκριμένο ζήτημα σταματά για τους εξής σημαντικούς λόγους. Πρώτα-πρώτα, επειδή η πρόταση αυτή καθ' αυτή αφήνει ανοιχτά ζητήματα και σταματά πάνω σε σκοπέλους που δεν θα ήταν εύκολο να ξεπεραστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Κυρίως όμως σταματά διότι η διοίκηση του ΓΣ Ηρακλής αφουγκράζεται και τις αντιδράσεις του κυρίαρχου κόσμου του Ηρακλή, αντιδράσεις που σημειώθηκαν τόσο κατά τη διάρκεια της συνέλευσης όσο και μετέπειτα με διάφορους τρόπους. Σε όλη αυτή τη δύσκολη πορεία του και παρά τα δεκάδες προβλήματα που συνάντησε η προσωρινή διοίκηση, δεν σταμάτησε και ουδέποτε θα σταματήσει να ακολουθεί τις προσταγές του βασικού και κύριου αιμοδότη του συλλόγου που δεν είναι άλλος από τον κόσμο του. Στο πλαίσιο αυτό δηλώνουμε ότι παρά τις καθυστερήσεις, οι οποίες φυσικά δεν οφείλονται αποκλειστικά σε εμάς, τα μέλη της διοίκησης, οι άνθρωποι του Ηρακλή, όσοι έχουν μείνει τουλάχιστον, θα συνεχίσουν τον αγώνα που έχουν ξεκινήσει για την εξέβρεση μιας λύσης, η οποία θα είναι μόνιμη, υγιής και πάνω απ' όλα βιώσιμη για το πολύπαθο ποδοσφαιρικό τμήμα μας. Σε αυτό το σημείο βέβαια σημειώνουμε ότι δεν έχουμε κλείσει ποτέ τα αυτιά μας και πολύ περισσότερο τα γραφεία μας σε ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν σοβαρές προτάσεις για το μέλλον του τμήματος. Αυτούς τους ανθρώπους είμαστε πάντα ανοιχτοί να τους ακούσουμε και να τους βοηθήσουμε στο πλαίσιο εξέβρεσης βιώσιμης λύσης. Όπως τόσα χρόνια δώσαμε τις μάχες για σημαντικά ζητήματα που είχαν να κάνουν με τη διατήρηση της ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου, έτσι θα συνεχίσουμε με στόχο την επιστροφή του ποδοσφαιρικού Ηρακλής κατηγορίες από τις οποίες δεν θα έπρεπε να έχει πέσει ποτέ. Τέλος, σε όσους βιάζονται πραγματικά να κατεβάσουν τα στόρια στη μεγαλύτερη ομάδα της χώρας και έχουν τη λαθασμένη εντύπωση ότι θα τους δώσουμε την ευκαιρία να πανηγυρίσουν πάνω στα αποκαίδια ενός ρημαγμένου Ηρακλή όπως προστάζει το όνειρό τους, δηλώνουμε ότι καλό θα ήταν να σταματήσουν να κάνουν τέτοιου είδους σκέψεις. Έγινε όσο ο Ηρακλής έχει ανθρώπους που είναι έτοιμοι να δώσουν και την ψυχή τους για το σύλλογο, αυτή την ομάδα δεν μπορεί να την ξεγράψει. Και εμείς είμαστε εδώ πάντα έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα για να συνεχίσει ο Ηρακλής να μετατρέπει τα όνειρα αυτών που θέλουν το κακό τους σε εφιάλτες. Δυστυχώς για όλους αυτούς τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα και θα συνεχίσουν να τραγουδούν στον αιώνα τον άπαντα. Αφορμή για όλα αυτά. Να και ο Νικολαίδης. Αφορμή για όλα αυτά. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, αγόρι μου, ναι, Γιώργο. Έγινε το προχθεσινό φιλικό του Ποσειδώνα Μηχανιώνας με τον Άρη Παλαιοχωρίου. Ο οποίος Άρης Παλαιοχωρίου εμφανίστηκε με φανέλα του Ηρακλή και το σήμα του Ηρακλή, χωρίς να πάρει άδεια από τον Ηρακλή. Το πώς βρήκαν τις φανέλες, πού τις βρήκαν, τις βάλαν κτλ. Είναι δικαίωμά τους. Αλλά από τη στιγμή που το σώμα δεν αποφάσισε ποτέ, από τη στιγμή που την Παρασκευή δεν έγινε καμία απόφαση, από τη στιγμή που ο ΓΣ δεν έδωσε όνομα και σήμα στον Άρη Παλαιοχωρίου, πήγαν αυτοί και έβλεπε ο κόσμος τον Παπαστεριανό. Τα είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Αυτά που λες ακριβώς τα είπα εγώ και όχι ο Ηρακλής της παρέας στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δεν αντιλέγω. Έγινε, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο αντιλέγω που κάνει. Ωραία. Παιδιά, όποιος θέλει καλή. Τι ωραία, ρε. Περιμένει γραμμή. Τι ωραία, πάμε γραμμή, κότα. Πάλι σε βιέσυρα σήμερα. Πάμε γραμμή. Πάλι σε βιέσυρα. Πάμε γραμμή. Έρχονται, λέει ο φίλος εδώ που έλεγε ότι ερχόσαστε με ως Άρης Παλαιοχωρίου και τέτοια. Ναι. Ερχόσαστε τώρα. Πάμε τελείτε. Γραμμή, καλημέρα. Α, πάμε γραμμή, βέβαια. Πα. Έπεσε, ωραία. Α. Καλημέρα. Α, καλημέρα. Μας τρελάνε, φίλε. Πάμε. Ναι, καλημέρα, όνομα και ομάδα, παλικάρι. Ναι. Καλημέρα. Ναι, πάμε. Είμαι ο Ντάνκαν. Είσαι ο Ντάνκαν, ο παδός του Άρεος και της Everton. Η συγκίνηση είναι τεράστια. Πάμε. Λοιπόν, καταρχήν, Χρήστα, θες συγχαρητήρια για τις γνώσεις σου και τη μνήμη σου την τεράστια. Ευχαριστούμε. Συνέχισε να τους τρέχεις. Θα έλεγα και για τον Γλου και τον Κόκαλη με τη Vodafone κάτι πράγματα, αλλά ναι. Δεν είναι σήμερα. Τα πάλι γιατί μέρα, η μνήμη κάποιων είναι πολύ κοντή. Και φυσικά, δεύτερον, φίλε. Μάριε, ναι. Ξέρεις πόσο σε αγαπώ, αλλά σήμερα με στεναχώρησες πάρα πολύ. Έτσι. Ήμουνα στο γήπεδο, ναι. Στο Άρης Παναθηναϊκός. Ναι. Πρώτον, θέλω να πω ότι συνθήματα για μάνες εμένα είναι εμετικά οποιαδήποτε στιγμή και αν ακούγονται. Και δεν θα ήθελα να τα ακούω ποτέ. Δεν είπα για μάνες, πρώτον. Ναι, το σύνθημα αυτό κατά του Παναθηναϊκού. Ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό το σύνθημα, ναι. Μου είπανε άτομα. Αυτά τα συνθήματα ακούστηκαν τουλάχιστον 5 λεπτά μετά. Ωραία. Μακάρι να μην ακούγονταν ποτέ. Γκάλοπ κάνατε κι εσύ κι ο άλλος. Τι ωραία. Ναι.
Τι ωραία! Είπες εσύ! Ωραία! Σήμερα πες ότι είσαι ξεφτυλισμένη. Συγγνώμη, περίμενα πάρα πολύ ώρα για να μιλήσω. Παίρνω πρώτη φορά. Αυτό που ήθελα να πω, Μαρίνα, αυτό που με στεναχώρησε είναι ότι ενώ κάθε φορά εξυμνείς τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό της Αγγλίας, όταν κάτι αντίστοιχο πάει να γίνει εδώ πέρα, είναι καλό να μην το σκοτώνουμε με ψέματα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, υπέροχη παρουσία. Εδώ ο φίλος που ήταν παρόν, ναι, μου λέει ότι έκανα λάθος. Ωραία, χρωστάμε και μηνύματα, ρε φίλε. Κάτσε, χρωστάμε. Ρε, περίμενε. Από το κινητό σου διαβάζει, να διαβάσουμε το κινητό μου. Δεν είναι τέτοιο διευκρίνηση, είναι σταμάτα. Ωραία, εντάξει, άντε. Να σε δεν ήταν στο Μέτο Ζέρβας, ήταν στο Κέρσον στα παραπολιτικά. Ωραία. Πρέπει να το πούμε. Α, πες το ξανά. Είπαμε μια ανακρίβεια. Δεν πρέπει να το διορθώσουμε. Τι είμαστε. Ραπτόπουλος σας λαμάς. Πες το ξανά. Δεν ήταν, δεν ήταν στο ΜΕΤ που είπα εγώ. Ήταν στον Καρσόν. Στον Καρσόν. Πρέπει να είμαστε σωστοί. Στον Καρσόν εδώ κάτω. Μισό λεπτό λίγο να περιμένει ο φίλος. Στον Καρσόν του Βιολιδί. Μήνυμα του 228. Έχει έρθει εδώ και μια μισή μέρα. Στον πολύ καλό αυτό δίσκο, πέρα από το σύννεφα με παντελόνια, μ' άρεσαν και η ασπρόμαυρη ζωή, το δώσμο ένα λόγο, η βροχή και το πιστεύω. Ζήτω η ελληνική ροκ. Είσαι αδερφός παλικάρι μου, γι' αυτό, πάμε στη γραμμή. Γι' αυτό με διέκοψες. Πάμε, όχι. Το διάβασα, το είπες. Γι' αυτό με διέκοψες. Αυτό πήγες να δώσεις προτεραιότητα. Έχει πέντε μηνύματα. Έχουν μαζευτεί. Η ώρα περνάει. Δεν, ο πελάτης είναι γαϊδούρη. Δίνει 1.25. Ο πελάτης είναι γαϊδούρη. Σε εποχή κρίσης. Ο πελάτης είναι γαϊδούρη. Τόση ώρα σε αφήνουν ελευθερό, κάνεις ό,τι θες. Ο πελάτης. Άμα είναι να φύγω, πες. Ο πελάτης είναι γαϊδούρη. Έλα, αφήστε να κόψω τώρα, έτσι. Είπες ο πελάτης είναι. Ο πελάτης είναι, στέλνει μήνυμα. Ναι. Μιλάει ο Νταλή. Ναι. Και μας λέει ότι ο Ατρόμητος έσυ δανεικούς του Ολυμπιακού. Μου τον έστειλαν ποιος είναι. Και μας λέει έναν που δεν είναι. Ο Ανδρούτσος μου είπαν ότι είναι. Ο 228 που δεν έπαιζε. Που δεν έπαιζε προφανώς. Το παιδί, το φάγανε. Ναι. Και το έχει στείλει το. Δεν ξέρω, κοπέλα τι είναι, εδώ και μία ώρα. Τι, ό,τι. Πρέπει να διαβαστεί το μήνυμα. Σωστό. Τέλος. Ναι, αλλά είπες ότι είναι γαϊδούρη. Και μήνυμα ποιότητας. Κατάλαβε τι είπα. Α. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Πάμε στον ακροατή. Τρία εισιτήρια και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Γιατί έπαιξε το όνομα Ζήνα εδώ και τρεις μέρες στην εγχώρια πραγματικότητα. Φίλε, εγώ είμαι εδώ και δίνω στίγμα εκπομπή. Σωστό. Είσαι εδώ και δίνει στίγμα. Σωστό. Έτσι. Άρα και αυτός είναι το ίδιο με τον Νταλή, για μένα είναι και παραπάνω αν θες. Το ξέρω. Ξεκάθαρα. Και για μένα τον Νταλή παραπάνω. Γιατί ο Νταλή δημιουργεί μόνο έρηδες και είναι προπαγανδιστής. Σωστά τα λες. Τον αγαπάω, το σέβομαι. Το ότι από τον δρόμο με την Ταλίκα μας παίρνει τηλέφωνο, τον αγαπάω τον Ταλί και μας στηρίζει χρόνια. Ο καλύτερος τώρα είναι αυτός που θα βγει τώρα. Μπράβο, πάμε. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα. Δεν είμαι ο Κώστας. Α, μπερδεύτηκα. Ο Βαγγέλης, δεν είναι ο Βαγγέλης. Εγώ λέω ποιος Κώστας. Από Αριζέα. Από εκεί θα πέσουμε κάτω. Παιδιά, πριν βγει ο Μαντιούκης, ήμουν έτοιμος να πάρω, μόλις με είχαν ενημερώσει από ένα φιλαράκι ότι είπαν στους παίχτες να μην πάρει την προπόνηση σήμερα του Ηρακλή. Του Ηρακλή, ναι, ναι. Για το θέμα και αμέσως βγήκε ο Μαρτζίου και λέω το με πρόλαβε, ωραία, θα το έλεγα. Άρα πού θα παίξετε του χρόνου. Για μας, για τον Αλμοπό, εγώ Αλμοπό είμαι. Είναι καλό για μας είναι καλό. Είναι καλό, βέβαια. Εγώ είπα ο Ηρακλής να τον βάλουμε κατευθείαν στην Αλφα Εθνική αν γίνεται. Ω, γιατί εμείς κάναμε σχεδιασμό στην για Αλφα 1 να τον βάλουμε. Βέβαια. Και εφόσον Ηρακλής. Οι δύο-τρεις ομάδες που θέλουν άνοδο δεν θέλαν να συμμετέχει, ναι, ο Ηρακλής. Λογικό είναι. Εντάξει, λογικό. Έτσι, τώρα ξαλαφρώσαμε δηλαδή. Ωραία. Και... ωραία. Εντάξει, πήρα μακάρι να είναι βιο Αλμοπό. Το εύχομαι ολόψυχα. Και χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Γιώργο, στο Πόζαρ. Έγινε. Στο Πόζαρ. Έγινε, δες καλά. Έγινε, πολύ Ηρακλής η Αριδαία και πάντα υπάρχει απέναντι πανό σου κατά Τζόγλιο. Πάμε. Φέτος δεν θα υπάρχει. Ηρακλής Αριδαία. Φέτος δεν θα υπάρχει. Ναι, καλημέρα, φίλε. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα παλικάρι. Κρέπα. Κρέπα του Παπαρέγκα, παδό του Άριο. Πάμε, κρέπα. Θα έστειλα χρήση να τα λέω και τώρα για να μην μας λέει και τζαμπατζίδε ο Μάριο ότι δεν παίρνει. Ναι, 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 ναι. Όχι. Λοιπόν, δεν σε λέω, στείλε. Άλλο είπα, δεν κατάλαβε. Πες τον Πικάσο αυτό να που παίρνει τηλέφωνο το ζωγράφο, το μυστήριο. Νταλή, είναι. Ναι, ναι, αυτό το Νταλή Μαλή. Μείνουν οι ρευστοί. Φεύγουμε από την Νόβα, αρκεί να μα δώσει ο Ιβάν περισσότερα να πάμε στο ΠΑΟΚ TV και να μου κάνει ένα μετάδοση ο Κόλκα όταν θα τρώει τα τρίμπαλα μέσα στην Τούμπα. Λοιπόν, κάτι άλλο είπε για καράβια. Εγώ ακόμα έχω μια πορεία για κάτι καράβια κάτω με κάτι λαθρέα τσιγάρα. Δεν ξέρω ποιος τα είχε, αλλά δεν μάθαμε τι έγινε γι' αυτό. Δεν πήρε μεγάλη έκταση αυτό το θέμα. Θέλω ενημέρωση κι εγώ να μάθω τι γίνεται. Ήταν πολλά λαθρέα τα τσιγάρα. Ναι. Και τώρα που έγινε η σκούπα, που αρχίσαν και πιάνανε μέσα από τα πανεπιστήμια, ναι, κάπου πηγαίναν όλα αυτά. Δεν πρέπει να κάνουμε ένα εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ για να μάθουμε τι γίνεται. Είσαι καπνιστής. Είμαι, ναι. Α, και ενδιαφέρομαι να μάθω γιατί αυτά τα τσιγάρα ήταν μια πλοή για μας. Γιατί αν δεν καπνίζεις ειλικρινά δεν έχουμε. Συγγνώμη, τον Ταλί τον ρώτησες αν κάνει ηρωίνη. Αλλά ξέρεις, να το σοβαρέψω όμως και λίγο, έτσι είναι, δηλαδή είναι αυτά που ακριβώς σου γράψα. Ναι. Είναι πάγια πολιτική σαν να ακούς το ΣΥΡΙΖΑ. Τους δίνουν μια γραμμή για μια
ηλίες, μια μπουρδα, και μετά την αναπαράγουν όλοι. Όλα τα, μου επιτρέπεις όλα τα κόμματα, ας το ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι, πρόσεχε, ότι υπάρχει δανεικός από τον Ολυμπιακό και είναι ο Ανδρούτσος. Αλλά δεν το ήξερε ο Νταλή. Πηγαίνει ο Αλέξης και δηλώνει ότι από τα Τέμπη και πάνω είναι ΠΑΟΚ και είναι μαγιά παοξίδικη και βόλτες από τα περίπτερα και να μένουμε στο Μακεδονία Παλάς. Πηγαίνει ο Μητσοτάκης και δεν, στα δικό μας τον περίπτερο, και δεν πηγαίναμε στο δικό ξενοδοχείο και αυτό είναι κατάπτυστο. Λες και το Μακεδονία Παλάς είναι το νούμερο ένα κέντρο εκεί πρέπει να πηγαίνουν να μένουν οι πρωθυπουργοί. Το σύμβολο της πόλης. Ενώ έχουμε εδώ πέρα το Καστοριά με 25 ευρώ πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό σου λέει ότι βρίσκει εφαρμογή σε όλα τους και δες το. Δες το με τον Ολυμπιακό. Λέγανε για τον Ολυμπιακό ότι μοιράζει δανεικούς, παίρνει την ΕΠΟ, ενώσεις και το πρωτάθλημα είναι στημένο, εγκληματική οργάνωση. Κάνουν ακριβώς. Στο Καλονί Ολυμπιακός η αμυντική ήταν σταματημένη. Ναι. Το είπα κι εγώ. Και εκείνο το μάτς αρνήθηκα να το δω. Στο 35 έφυγα. Καλονί Ολυμπιακός. Ναι. Ότι η αμυντική τους είδες, σταματημένη τους είδες. Κάνουνε, ακριβώς τα ίδια, ακριβώς τα ίδια, αλλά το βαφτίζουν εξυγίανση και δικαίωση και πρωτάθλημα καθαρό. Λοιπόν, χωρίς να δω πως είπε και ο άλλος, η μνήμη σου πάντα είναι τέτοια. Σημείωνε όπως σημειώνεις τα πάντα, γιατί πλέον τα σημειώνω και εγώ για να βλέπω τι λένε και λένε απίστευτα πράγματα. Μέχρι να μπουν μαύρο χιόνιδα, σταματήσεις να τους κυνηγάς. Έγινε αγόρι, πρέπει να είσαι καλά, καλημέρα. Δύο περιμένουν, μην καλείτε άλλοι. Η Ζήνα είναι το γεράκι. Ναι. Το γεράκι έτσι, ναι. Το έχουμε απαντήσει σωστές. Θα κάνουμε τώρα κληρώσεις. Δύο γραμμές περιμένουν τελευταίες, μην καλείτε άλλοι. Να ευχηθούμε και στην αγάπη. Έφερε από ό,τι είδα μεγάλη κούτα. Με αλμυρά, πολύ μεγάλη. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδελφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Γεια σου, παιδιά. Δημήτρης, οπαδός του Ηρακλή. Οπαδός του Ηρακλή. Ακούμε, Δημήτρη. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, γιατί άκουσα λίγο στην αρχή, μετά το έχασα και τώρα άκουσα τη δίκαιο ο Γιώργος ενδιάμεσα. Ναι, ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλή. Τέλος το Άρης Παλαιχωρίου. Ερώτηση. Τι σήμα ήταν αυτό, ήταν της ΚΑΠΑ 19 αυτές που παίξαν προχθές. Ήταν οι φανέλες η Τζίβοβα, νομίζω είναι της ΚΑΠΑ 19 αυτές, νομίζω. Όπου είναι όλο μπλε, Royal Blue, όλο, από πάνω μέχρι κάτω. Ναι. Με ποιανό άδεια. Ορίστε. Με ποιανό άδεια παίξανε με αυτό το σήμα. Ήταν αυθαιρεσία. Αυθαιρεσία. Θα τους κυνηγήσει αυτούς κανένας. Τους παίκτες αυτούς, παίξαν τα παιδιά. Όχι τους παίκτες, τους παίκτες δεν φταίνε. Αυτό που πήγε τύπος σε αυτές τις φανέλες. Που έδωσε στους παίκτες που δεν υπήρχαν οι φανέλες. Ναι, τι εννοείς να τους κυνηγήσει, τι να τον κάνει, αγωγή. Αγωγή γιατί βάλανε φανέλες και παίξαν μάτς. Με αυτές τις φανέλες, ναι, με ποιανού άδεια πήρανε. Με κανενός. Άρα αυτός που το έκανε, όποιος, δεν ξέρω ποιος. Αν βάλω εγώ πέντε φανέλες του Ηρακλή και πάω και παίξω στο 5x5 σε ένα παιχνίδι ανεπίσημο, χωρίς άδεια της ΕΠΟ και χωρίς οτιδήποτε άλλο και χωρίς εισιτήριο. Τι είναι, το ίδιο. Είναι το ίδιο αυτό που έγινε προχθές με αυτό που εξηγήσει εσύ τώρα σαν παράδειγμα. Ακριβώς το ίδιο είναι στην νομοθετικά. Πρόσεξε λίγο. Ωραία. Η διαφορά θα ήταν, ξέρεις γιατί υπάρχει. Γιατί πήρε έκταση δημοσιότητα. Αν έπαιζαν στο Καφτατζόγλιο με εισιτήριο, εκεί θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει κάτι νομικά. Εδώ τώρα τι να πεις. Να πας να πεις τον Παπαστεριανό και τον Παντή πληρώστε. Απλά μια απορία, Δημήτρη. Θεωρείς. Ναι. Είμαι μαζί σου, με την καρδιά σου είμαι. Θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή. Είναι ό,τι καλύτερο να κυνηγηθούν αυτοί τέλος πάντων οι άνθρωποι που κάνανε αυτό στον Ηρακλή μέσα. Αν μιλάς για το συγκεκριμένο περιστατικό. Δηλαδή, το τελευταίο που. Σου λέει από ηθικής απόψης. Δεν μπορεί να βάζει τη φανέλα μου και το σήμα μου οποιοδήποτε και να παίζει, ρε φίλε. Από ηθικής απόψης. Εντάξει. Αλλά το τελευταίο τώρα, Δημήτρη, άλλο είναι το. Αυτό να υπάρξει εμφύλιος και μέσα στο εμφύλιο. Η ανακοίνωση του εραστέχνη έχει πάθος και τα λοιπά, αλλά ουσία δεν έχει. Ναι, ουσία δεν έχει. Λέει τα κουρέλια, τραγουδάνε ακόμα. Παίζει τον Ηρακλειδέα που την Κυριακή βλέπει όλους να παίζουν και δεν βλέπει τον Ηρακλή πουθενά. Αυτή είναι η ουσία. Ωραία. Το θέμα είναι ότι είμαστε σε ένα σημείο στο οποίο δεν υπάρχει ούτε μπρος ούτε πίσω. Και πάνε να πείσουν τον κόσμο ότι η μοναδική λύση είναι αυτό που θέλανε. Δεν υπάρχει ούτε αυτό πλέον. Τελικά. Πανηγυρίζει ο Δρακόπουλος και ο Κούσης, όλοι θα είναι στο μπάσκετ. Όντως. Ναι. Όντως. Ναι, μπάσκετ βόλεϊ. Όντως. Okay. Ωραία, Δημήτρη, παλικάρι μου έγινε να σε ακούμε πιο συχνά, ρε φίλε. Να σε καλά. Καλημέρα. Να σε καλά, καλημέρα. Και τελευταία γραμμή για σήμερα, μην καλείτε. Μπάσκετ σε όλες τις ομάδες στην Ελλάδα πλέον. Ναι. Λέω κάτι και 10 δευτερόλεπτα και το λες. Σε όλες τις ομάδες στο μπάσκετ, τα τελευταία 10-15 χρόνια, λέει ας μην υπήρχε το ποδόσφαιρο. Στον Ηρακλή το κάνατε πράξη. Το κάναμε πράξη, όντως. Το κάνατε πράξη, το διαλύσετε τελείως. Τραγικό. Πάμε, φίλε. Καλημέρα, φίλε, όνομα και ομάδα. Καλημέρα, Στέλιος Κορδελιό, Κιτρινόμαυρο. Στέλιος Κορδελιός είναι πόσο παδός του Άριος. Λοιπόν, Μαριέ, ναι, παλικάρι, θα σου φέρω το διαρκείας μου που είναι στη 2, να δεις σε ποιο σημείο κάθομαι. Στη 2, να δεις ότι
μπήκανε μέσα, αφήσαν τα στεφάνια. Σε πιστεύω, ρε παιδί. Μπήκανε έξω ναι. και στα καπάκια ήρθε ο μαλλιά, το μαλλιά που είπαμε μετά που έβαλε τα συντηρητικά. Έφυγανε, πώς το λένε, Παύλο, το παιδί, την Κατερίνη. Ή πώς το λένε. Ναι, εντάξει, ναι. Ο Ξανθομάλης, ναι. Μπράβο. Και μετά είπαμε και εκεί ένα σύνθημα που λέμε για τον Κουκ. Και μετά. Νίκο Ζωντανό για πάντα. Βγήκανε έξω και είπαμε αντιπαναθηναϊκά συνθήματα. Ωραία. Αυτό όλο που σας λέω πρέπει να ήταν πάνω από 10 λεπτά. Μπορεί να ήταν 8 ή 11. Ναι, ρε φίλε. Πάντως ένα δευτερόλεπτο είναι ψέμα εσχρό κιόλας. Το σεβασμό που έχει ο παδικός λαός του Άρη προς όλους είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Αυτό θέλουν να πλήξουν. Δεν έχουμε δώσει ούτε ένα δικαίωμα. Αυτό θέλουν να πλήξουν. Θυμάσαι, αν θυμάσαι, κατέβαινα στον Πανετολικό και σε είχα και στείλει και μήνυμα. Ναι. Από τους 500 που είχαμε πάει. Ναι. Είχαμε μιλήσει τότε που σε είπα ότι κατέβηκα. Εγώ όταν πήγα εκεί πέρα μέσα, πήγα με τα κυτρινόμαυρα σε ένα μαγαζί μέσα. Και φάγαμε. Πήγαμε νωρίς. Σε ποιο μέρος, πιάνει... σε ποιο μέρος, Στέλιο, συγγνώμη, δεν άκουσα. Στο κάτω, στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο, συγγνώμη, δεν άκουσα. Ναι, ναι. Το 1-2. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Το περσινό. Ναι. Και μαζιάνε και ο άνθρωπος και λέει, εσείς λέει, είστε ήρεμοι, λέει, πριν φύγουμε, για... μας εξηγεί που είναι το γήπεδο για να πάμε. Ήμασταν ένα εσταθέσιο 7 άτομα. Είχαν έρθει εδώ και μας έχει πει τι έχουν κάνει οι συμπολίτες εκεί μέσα. Ναι. Ωραία. Που πήγαν και σκοτώθηκαν στο καφενείο. Ναι. Οι πενιντάριδες πήγαν στο καφενείο και σκοτώθηκαν μεταξύ τους και με κόσμο του Πανετολικού. Και εγώ, εμείς δεν δώσαμε ούτε ένα δικαίωμα. Και θα γυρίσουν αυτοί να πούνε όλοι για τον οπαδικό λαό ναι. του Άρη. Ναι. Που πρέπει να αποκτάτε σεβασμό απέναντι στον οπαδικό λαό του Άρη. Ναι. Θα χαρώ πάρα πολύ να δώσουμε ένα 8 ευρώ, να μαζευτούμε 20 χιλιαρικάκια χρήσαν Θεέ μου και να δώσουμε ένα τάλιρο στον Καρυπίδη για να μπούμε μέσα στο Χαριλάου. Να δούμε και με τη μαγιά του ο Καρυπίδης μέσω του Ιβάν να μαζεύει λεφτά στο Χαριλάου, φίλε. Το είπαν κι άλλοι αυτό. Την Κυριακή. Ναι, το είπαν κι άλλοι αυτό. Σας αγαπώ, γεια σας. Στέλιο, καλημέρα και εμείς αγαπάμε. Φιλιά στο κεντρικό Κορδελιό. Λοιπόν, μηνύματα που χρωστάμε. 2-28, πολύ ωραίο. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτή είναι η απάντηση. Σύννεφα με παντελόνια, δεν απάντησε κανείς, αλλά έχουμε νικητή όμως. Γιατί απαντήσαν στο Γεράκι. Που φυσικά είναι το Γεράκι της Αγγελοπούλου. Τα γυαλιά πάνε στον Άγγελο Μάστο. Μάστος ή Μαστός, ζητώ συγγνώμη, 280, το Γεράκι της Αγγελοπούλου, η Ζήνα, το οποίο κατέριψε το ντρόουν που πήγε σε ρόλο παπαράτσι να απαθανατήσει τις οικογενειακές στιγμές από την βάφτιση του δεύτερου εγγονιού της. Μιλάμε για αλητεία. Μπράβο στο Γεράκι το Ζήνα, το οποίο το γράπωσε και το παρέδωσε στο αφεντικό εκεί στην εταιρεία. Λοιπόν, Άγγελος, Μάστος ή Μαστός ο νικητής. Μήνυμα. Του 756 ο Παοκτσής το Ιβιτσόσκυλο το θεωρώ πραγματικά έπος. Χρύσανθος. Κλασικός Ελληναράς νοικοκυρέος. Παντού υπάρχουν ανώτερες δυνάμεις που τον κυνηγάνε και πάντα οι άλλοι στείνουν και είναι πιο πάνω. Συνεχίζουμε. Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Αυτό περνάς, έτσι φαίνεται δηλαδή. Τι? Ο νοικοκυρέος ο Ελληναράς που πάντα πάνε στις ονομασίες εναντίον σου κτλ. Ενημερώνω λοιπόν ότι είμαι ο νοικοκυρέος κανονικά. Ναι. Στο σπίτι μου έχω την οικογένειά μου ναι. και ούτε ανώτερες δυνάμεις ούτε οτιδήποτε άλλο. Ναι. Ωραία. Άλλοι φωνάζουν και κλαίνε ως μακεδονομάχοι Ντεμεκ επί σειρά ετών ενώ ήταν τάτσι μιτσικότσι με τη Βόντα Φοντογλου και όλα τα υπόλοιπα. Νέο μήνυμα από Ιβιτσόσκυλο. Ιβιτσόσκυλο. Χρύσανθε, εσύ δεν είσαι υπεύθυνος προσωπικού. Άρα το ότι έχεις πολλούς παοξίδες στο σταθμό, εσύ έκανες τις επιλογές. Οπότε μην κρίνεις. Υπάρχει διευθυντής. Έχει δίκιο εδώ πέρα σε αυτό. Έχει μεγάλο δίκιο. Να τους διώξουμε. Δίκιο. Ναι. Έχουμε και διευθυντή στρατηγικής ανάπτυξης εδώ πέρα. Είναι Τριανδρία στο Λίμπερο υπάρχει. Ναι. Ο 883 λέει. Πέρασε η άποψη όσων δεν ήρθαν στη Γενική Συνέλευση και θα είχαν ουδέτερη στάση. Φυσικά ο κυρίαρχος κόσμος είναι μόνο οργανωμένος. Κρίμα, λέει ο Pixlax. Τεράστιο μήνυμα του Pixlax για τον Ηρακλή. Τεράστιο μήνυμα. Ο 838 λέει. Χρυσανθούλη, πέρσι ο μεγαλύτερος σύνδεσμος της ομάδας του Άρεος έβγαλε ανακοίνωση μην τυχόν και πάει ο Άρης στα τηλεοπτικά του στο Open. Φέτος έκανε κάτι. Εννοεί προφανώς αντίστοιχο. Όχι, φίλε, γιατί δεν είναι η Νόβα με την οποία υπέγραψε φέτος ο Άρης ιδιοκτήτης ο Μαρινάκης. Αν θα γίνει ο Μαρινάκης, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά τι να κάνει ο Άρης, να σπάσει τη συμφωνία, τι έτσι σπάνει τη συμφωνία εκατομμυρίων. Αν θα έρθει ο Μαρινάκης, υπέγραψε με την Νόβα, με αυτήν που ήσουν εσύ μέχρι τώρα. Με αυτούς ήσουν μέχρι τώρα. Με αυτούς. Ωραία. Ο Παοκτσής 500 με ρωτάει και αν θέλει απαντάει ο Χρύσανθος. Ναι, ναι. Εγώ, Μάριε, που θέλω να ξεκαθαρίσει η υπόθεση Νουρουάν, τι πρέπει να είμαι?
Είπε κάτι για το είμαι, τι να είσαι. Ναι, γιατί είπε ότι πρέπει να είναι καπνιστή αυτό με τα τσιγάρα. Α, άρα... σο, α αυτό! Ναι. Εντάξει, μωρέ. Είναι χιούμορ. Πάμε. Εντάξει. Ναι, είναι σαν αυτό που πάμε, μπορεί, πάμε, τελείωσε, άντε. Ήθελα να κάνω ένα χιούμορ, μωρέ, με τον goalkeeper του ατρωμίτου, αλλά μάλλον δεν θα το πιάσει. Πες το γεράκι. Το, ο 756 λέει. Το καράβι με τα. Είναι το Ιβιτσόσκυλο. Τρίτο μήνυμα. Το καράβι με τα τσιγάρα. Μπράβο το Ιβιτσόσκυλο. Πιάστηκε το 2008. Ναι. Ο Σαβίδης πήρε τη σε κάπου το 2014. Και αναρωτιέται ο Αριανός. Το Νουράν ακόμα ψάχνει επειδή το διοκτήριο. Επειδή είσαι λίγο προπαγανδιστής, δεν μιλάει για αυτό το καράβι. Πριν δύο μήνες ξαναπιάστηκε καράβι. Ναι, άλλο λέει, εντάξει. Δεν το διάβασες. Μάλλον είχες μείνει στο 8, ε. Α. Και τι σχέση έχει ο Σαβίδης με τα ελαφριά τσιγάρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί τον μπλέκεται το Σαβίδη με τα ελαφριά τσιγάρα. Για ποιο λόγο τον μπλέκει το Σαβίδη με τα ελαφριά τσιγάρα. Άκου εκεί. Ωραία. Νικητές για το ΠΑΟ Κάρης, παιδιά. Ευχαριστούμε. Μεγάλη συμμετοχή. 4 άτομα στείλανε. Νικητές είναι οι Παύλος Τόμας ή Τομάς, έτσι. Αλέξανδρος Μιγδαλιάς και Μωυσής Στεφανίδης. Μωυσής Στεφανίδης. Αλέξανδρος Μιγδαλιάς και Παύλος Τόμας ή Τομάς. Ωραία. Αυτές τις μέρες θα έχουμε και άλλες στήρια του ΠΑΟ Κάρης. Και θα πες ότι το γεράκι. Η Ζήνα το είναι είπα. Το γεράκι. Το είπες. Τώρα το είπα. Δεν το άκουγα. Το είπα, τι άλλο να το πω. Πάνω από ένα λεπτό. Δεν ακούω την εκπομπή. Το είπαμε, ναι. Δεν ακούω την εκπομπή. Λοιπόν, Opticon Express. Έτσι, το Καβατζόνι, ο Άγγελος, ο Μάστος ή Μαστός. Εγώ πάω για πιπερών να χτυπήσω κανένα. Θα δούμε τι θα χτυπήσω σήμερα. Μάλλον ο Γκραντέν. Έτσι. Γεωργίου Παπανδρέου 25, πρώην Ανθέων 25 ανατολικά. 868-868 για τηλιβεριά από το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών. Αύριο ίσως προσκλήσει για χαρούλι. Ίσως για να πέσει το σύστημα. Έτσι, γιατί με πάω, δεν έχει χαΐρι. Και αυτές τις μέρες γενικά θέατρο, Orange Goblin έχει πολύ ψωμί στην πόλη.